Καλώς ήλθατε στην σημερινή συνεδρία, μια συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας και του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν ακούγομαι? Ωραία. Με θέμα καρκίνος του δέρματος, πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιβερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριο Παντελεήμονα, την ευχή σας, Σεβασμιότατε. Τον Αντιπεριφερειάρχη Μαθίας κύριο Καλαϊτζίδη. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κύριο Ξαδάκλου, μας έκανε την τιμή να παρευρίσκεται σήμερα εδώ. Καλημέρα σας, κύριο πρόεδρε. Τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Μαθίας, τον κύριο Διαμαντόπουλο. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Παράτημα Βέρειας, τον κύριο Παπαθαραλάμπους, την κυρία Ψωμιάδου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκίνων Παθών Άγιος Παρθένιος Βέρειας. Κυρίως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς, φίλες και φίλοι, που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, το πρωινό της Κυριακής, για να παρακολουθήσετε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα. Η σημερινή μέρα είναι η δεύτερη μέρα διοργάνωσης, γιατί ουσιαστικά κάναμε μια διημερίδα. Χθες κάναμε διενέργεια, θεωρώ πολύ σημαντική δράση, διενέργεια 100 δερματοσκοπήσεων, 113 άτομα. Καταφέραμε και είδαμε 113 άτομα, ελέγχθησαν 113 άτομα, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή του κόσμου και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε πρώτη φορά σε συνεργασία με τον φορέα που είναι η Περιφερειακή Ενότητα η Μαθίας να οργανώσουμε μια τόσο πολύ σημαντική δράση. Το ονειρευτήκαμε, το σχεδιάσαμε, το οργανώσαμε, το κάναμε πράξη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, μας δώσατε την ευκαιρία να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ και τον Πρόεδρο, γιατί ουσιαστικά όλοι μαζί συνδράμαμε σε αυτό που βλέπετε αυτές τις μέρες, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι ο στόχος θα έπρεπε να είναι κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και όλων των φορέων κοινός και ένας μόνο. Αυτός να ευαισθητοποιεί και να ενημερώνει τους πολίτες της περιοχής μας. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το καλό των πολιτών. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Πρόεδρε του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού μας Συλλόγου, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, γιατροί, αγαπητοί σύνεδροι, η σημερινή ενημερωτική ημερίδα, την οποία διοργανώνει ο Ιατρικός Σύλλογος Ιμαθίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ιμαθίας, αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας και αφορά όλους μας. Ο στόχος του για να βγάλουμε από τον χάρτη τη Ιμαθίας των καρκίνων του δέρματος, ο οποίος αναγράφεται στην πρόσκληση, πρέπει να γίνει και δικός μας στόχος. Στόχος του καθενός μας, όχι μόνο για την προσωπική μας προστασία, αλλά και για την προστασία των παιδιών μας. Γι' αυτό και με πολύ χαρά χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή του Ιατρικού Συλλόγου Ιμαθίας και της Περιφερειακής Ενότητος, οι οποίοι δείχνουν και με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον τους και τη φροντίδα τους για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σχετικά με το πολύ σοβαρό θέμα του καρκίνου του δέρματος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ενημέρωση για ιατρικά θέματα και θέματα υγείας συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη, αλλά και αν υπάρξει περίπτωση στην έγκαιρη διάγνωση και στην κατά των δυνατών ολική θεραπεία και αποκατάσταση του νοσούντος. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όσα θα ακούσουμε σήμερα από τους ειδικούς θα είναι όχι μόνο εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αλλά και πολύτιμα, ώστε να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε κατά των δυνατών από τον καρκίνο του δέρματος, ώστε να προλάβουμε τυχόν εκδήλωση της νόσου, αλλά και πώς θα είμαστε υποψιασμένοι σχετικά με αυτήν, ώστε να επισκεφτούμε αν χρειαστεί άμεσα τους ειδικούς ιατρούς για την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία της.
Συγχαίρω λοιπόν τους διοργανωτές σημερινός, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τον Αντιπεριφερειάρχη μας και όλους όσους με ρύμνησαν για την πραγματοποίηση και από καρδίας εύχομαι όσα θα ακούσουμε να μας ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος και την πρόληψή του, ώστε να τον βγάλουμε από τον χάρτη της συμμαθίας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Ιμαθίας, φίλες και φίλοι γιατροί, συνάδελφοι του πρώτου και του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξω ότι σήμερα η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ο ιατρικός κόσμος ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και συμβάλλουμε σε μια μεγάλη προσπάθεια αλληλεγγύης που σχετίζεται με την υγεία της τοπικής κοινωνίας. Το θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι ο καρκίνος του δέρματος και η προσπάθεια να το βγάλουμε από το χάρτη της συμμαθίας, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε, όμως το κατά πόσο είναι αυτό εφικτό θα μας το αναλύσουν οι ειδικοί γιατροί που θα μιλήσουν στην εκδήλωση. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι η υγεία είναι ένα αγαθό που δεν πρέπει να αγνοούμε την έγκαιρη πρόληψη. Η διάγνωση μιας πάθησης αποτελούν σημαντικό παράγοντα θεραπείας σε κάθε περίπτωση. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω με έμφαση μία βασική αρχή που κατευθύνει το έργο μας ως Περιφερειακή Ενότητα Ιμαθίας και εμένα προσωπικά ως Αντιπεριφερειάρχη Ιμαθίας. Ότι η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο, για τη φροντίδα του οποίου πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση όλος ο κόσμος χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτό είναι υποχρέωση κάθε αρμόδιου φορέα και αυτό να είστε σίγουροι ότι προσπαθούμε συνεχώς μέσα από το έργο μας και σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα και κυρίως είναι για όλους και για τον καθένα παντού. Αυτό φροντίζουμε να το κάνουμε πράξη από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε. Το κάνουμε με έργα και δεν μένουμε μόνο στα λόγια. Τόσο ως Περιφερειακή Ενότητα, όσο και ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το δήλωσα και δημόσια, το επαναλαμβάνω και τώρα. Ευχαριστώ τον Ιατρικό Σύλλογο Ιμαθίας που δείχνει έμπρακτα και το βλέπουμε την κοινωνική ευαισθησία του και παρέχει στο μέγιστο την επιστημονική συνδρομή του προς τους πολίτες της Ιμαθίας και όχι μόνο. Ευχαριστώ το ίδιο και τους εξαιρετικά καταρτισμένους γιατρούς της Ιμαθίας που είναι πάντα παρόντες και διαθέσιμοι στις προσκλήσεις, τόσο που τους κάνουμε για δράσεις κοινωνικής προσφοράς που διοργανώνουμε ως Περιφερειακή Ενότητα και δεν σταματάμε εδώ. Ο Κώστας Καλαϊτζίδης και με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη αισθάνομαι μεγάλη υποχρέωση για την άμεση και αμέριστη ανταπόκριση που δείξατε ως γιατροί να διοργανώσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Αφού πρώτα όμως σας μεταφέρω και το χαιρετισμό του Περιφερειάρχη μας, του Απόστολου Τσιτσικώστα, υπό την αιγίδα του οποίου γίνεται η σημερινή εκδήλωση και ο οποίος είναι πάντα κοντά στην Ιμαθία όποτε το χρειάζεται ο τόπος, θέλω να κλείσω με ένα κεντρικό μήνυμα. Υγεία για όλους, για τον καθένα, υγεία παντού. Ας το κάνουμε πράξη με έργα, όπως κάνουμε σήμερα, και μην μένουμε μόνο στα λόγια. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Ξανάκτηλο, να απευθύνεται σε τον χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε πρόεδρε του Ιατρικού Συλλόγου Μαθίας, αγαπητέ φίλε Βασίλη Διαμαντόπουλε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι ανάμεσά σας αυτή την ημέρα για πολλούς λόγους και θα απαριθμίσω μερικούς από αυτούς. Πρώτα απ' όλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Συμμαθίας είναι ένας σύλλογος ο οποίος διακρίνεται για τον δυναμισμό του και για τις δραστηριότητες του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα τελευταία βέβαια διακρίνεται ακόμα περισσότερο. Το δεύτερο είναι γιατί η Πέρια είναι ένας ιστορικός τόπος. Ένας τόπος πολύ κοντά σε παλιές αρχαίες πατρίδες που κάποιοι προσπαθούν τις μέρες μας να ξεχάσουν όπου πατούμε στα χώματά τους. Το τρίτος λόγος είναι διότι είναι απολύτως χρήσιμη και στοχευμένη και ιδιαίτερα η ακριβή η θεματολογία της σημερινής σας εκδήλωσης. Το δέρμα μας είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματός μας και νοσεί και αυτό όπως και όλα τα άλλα. Οι 10 καρκίνοι του στις 3 κύριες μορφές του μπορούν να ξεκινούν από κάτι εξαιρετικά αθώο έως κάτι εξαιρετικά απρόβλεπτο. Και το απρόβλεπτο βέβαια είναι το μελάνωμα, για το οποίο υπάρχει και η μεγαλύτερη ανησυχία σε όλους. Για το πόσο καλύτερη είναι η πρόληψη από τη θεραπεία, θεωρώ περιτολογία να αναφερθώ. Έχει υποθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αλλά για το πόσο σημαντική είναι η δραστηριότητα όλων ημών που υπηρετούμε την υγεία στην ευαισθητοποίηση του κοινού και των ανθρώπων για να πηγαίνουν στον γιατρό πριν να το χρειάζονται πραγματικά και ώστε να μην το χρειαστούν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά λόγια. Και επειδή τα λόγια είναι καλά, αλλά τα έργα είναι καλύτερα, θα ήθελα να συγχαρώ τους ιδιοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης και για την εκδήλωση αυτή καθεαυτή, όσο και για το εξαιρετικό πάνελ των ομιλητών που θα την φέρουν εις πέρας, στους οποίους έχω τη χαρά και την τιμή να γνωρίζω και προσωπικά. Θα συγχαρώ και πάλι την περιφέρεια της Μακεδονίας που συμμετέχει σε αυτό, σε αυτήν την διοργάνωση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ημερίδα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήρθε η σειρά του αγαπητού Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Μαθίας, κ. Νεματόπουλου. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ως Ιατρικός Σύλλογος με μεγάλη χαρά και προθυμία αποδεχτήκαμε την πρόσκληση της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας να συνδιοργανώσουμε αυτή την ημερίδα. Είναι μια σημαντική δράση από άλλες που θα ακολουθήσουν, έχουν και τη δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη γι' αυτό, όσον αφορά μια εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης του πληθυσμού για διάφορα ζητήματα υγείας. Πρώτη φορά επιλέξαμε το καρκίνο του δέρματος. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μας έχει απασχολήσει σε προηγούμενη ημερίδα που έχει διοργανώσει ο Ιατρικός Σύλλογος ή κάποιος άλλος φορέας του νόμου μας. Είναι όμως ένα σημαντικό ιατρικό πρόβλημα, κυρίως για τον νόμο μας, ο οποίος είναι κατεξοχήν αγροτικός νόμος και από τώρα μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού λόγω των εργατικών εργασιών είναι πάρα πολλές ώρες κατεθειμένο στον ήλιο. Οπότε θεωρήσαμε σωστό να ενημερώσουμε τον κόσμο όσον αφορά τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας όσο και την πρόληψη αυτών των συνεπειών. Άρα εγώ στέκομαι πάρα πολύ από τον τίτλο της ημερίδας στην πρόληψη. Δεν θα κουραστούμε ποτέ να μιλάμε για την πρόληψη, διότι είναι το Α και το Ω για να προασπίσουμε την υγεία μας, το πολυτιμότερο αγαθό μας. Και όπως έχει πει πριν χιλιάδες χρόνια ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης, δεν θα κουραστούμε ούτε αυτό να επαναλαμβάνουμε, κάνει ό,τι θεραπεύει το προλαμβάνει. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους διακεκριμένους ομιλητές που μας κάνουν την τιμή να παρευρίσκονται σήμερα εδώ πέρα. Μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Μαθίας, κάποιοι εξ αυτών, όσο και την κυρία Πάλα και τον κύριο Λάλα, είναι μεγάλη μας τιμή που αφιερώνετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας, το λιγοστό ελεύθερο χρόνο σας,
για να είστε εχθές και σήμερα εδώ για να ενημερώσετε τον κόσμο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συνδράμανε εχθές στις δραματοσκοπήσεις, στη δωρεάν εξέταση του πληθυσμού, που με μεγάλη μαζικότητα προσήλθε. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ημερίδα και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τις πρώτες εισηγήσεις, θα ήθελα λίγο να ευχαριστήσω ονομαστικά τους συναδέλφους που συμμετείχαν χθες στις δερματοσκοπήσεις και ήταν ο κύριος Κατσαμάκας Αναστάσιος, η κυρία Ζωή Απάλο, ο κύριος Εμίλιος Λάλας, η κυρία Αποστολίδου Σταυρούλα, ο κύριος Δημήτρης Ιορδανίδης και ο κύριος Ρίτσης Γάβρος. Κατά λάθος γράφηκε με ύψιλον, έπρεπε να γραφτεί με β' προς αποφυγή παρεξηγήσεως, ζητούμε συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλές ασθένειες να αντιμετωπίσουμε, έχουμε πολλούς δαίμονες και για να αποφύγεις τον δαίμονα πρέπει να μάθεις να τον αναγνωρίζεις. Δεν μπορούμε δυστυχώς να αλλάξουμε την πορεία του ανέμου, μπορούμε όμως να διορθώσουμε τα πανιά για να φτάσουμε κάπου και νομίζω ότι σήμερα με τη συνδρομή των συναδέλφων αυτό θα είναι εφικτό. Θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της Συνδρομητικής Επιτροπής που είναι ο κύριος Κατσαμάκας Αναστάσιος, γνωστός σε εμάς τους δελειώτες, γιατί είναι ένας πλέον ένας καταξιωμένος δερματολόγος. Κύριε Κατσαμάκα, παραδίδω την ημερίδα στα χέρια σας. Ο λόγος εσάς. Καλή ακρόαση, καλή επιτυχία. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να και εκ μέρους των δερματολόγων της πόλης της Βέρειας και της Ιμαθίας να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο Ιμαθίας και την Περιφέρεια για την διοργάνωση αυτής της διμερίδας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς για το ενδιαφέρον σας, την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας. Να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς συναδέλφους που προσήλθαν σήμερα εδώ για να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό της πρόληψης του καρκίνου του δέρματος. Φαίνεται ότι όλα ξεκινάνε από τον ήλιο και την υπέρμετρη έκθεση που έχει το δέρμα μας στον ήλιο. Αλλά για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει η εκλεκτή συνάδελφος, κυρία Έλενα Μίτσιου, δερματολόγος και αφροδυσιολόγος Βέρειας και επιστημονική συνεργάτης της Β' Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μίτσιου Έλενα και είμαι δερματολόγος εδώ στη Βέρεια. Στην ομιλία μου θα αναφερθώ στην επίδραση του ήλιου στο δέρμα μας και σε συχνές δερματικές παθήσεις που σχετίζονται με την ηλιακή ακτινοβολία. Επίσης και τον ασφαλή τρόπο της έκθεσής μας στον ήλιο. Όπως γνωρίζουμε, ο ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος, το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Σε αυτόν οφείλουμε τη ζωή πάνω στη γη και ο σημαντικός του ρόλος ήταν γνωστός από τα προϊστορικά χρόνια, γι' αυτό και ο ήλιος λατρευόταν ως θεότητα. Στην αρχαία Ελλάδα λατρευόταν ως ο Απόλλωνας, ο Λίμνιος, ο Ηλιακός Θεός και προς τη Δήμου είχαν αναγερθεί και πολλά γάλματα. Επίσης υπάρχουν αναφορές στον Όμηρο, ενώ λατρευόταν και σε άλλες, στην αρχαία Αίγυπτο, παραδείγματος χάρη στους Ατζέκους και, στους Ίνκας. Τώρα τίθεται το ερώτημα, ο ήλιος είναι φίλος μας ή εχθρός μας? Όπως γνωρίζουμε, η ενέργεια του ήλιου φτάνει στη γη με τη μορφή ακτινοβολίας. Αποτελεί το σπουδαιότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κλίματος της γης, είναι παρούσα σε όλες τις φυσικές και χημικές εργασίες και αποτελείται από τρεις ζώνες, την υπεριόδη, την ορατή και την υπέρυθρη. Όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένη εικόνα, ευτυχώς, το όζο μας προστατεύει και οι βλαβερές ακτίνες της ηλιακής ακτινοβολίας δεν φτάνουν στη γη, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι κοσμικές, η γη, η σε, η περιόδη, η οποία προκαλεί άμεση βλάβη στο DNA μας. Αυτές που μας ενδιαφέρουν είναι η Β, η οποία σχετίζεται περισσότερο με το ηλιακό έγκαυμα, η Α, που σχετίζεται με διάφορες φωτοδερματίτιδες, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συνδυασμός της Α και Β ακτινοβολίας είναι καρκινοβόλος. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διαφοροποιείται η επίδεση ηλιακής ακτινοβολίας ανάλογα με την εποχή,
ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, το ύψος, αν υπάρχουν σύννεφα ή από τη ρήπανση του περιβάλλοντος και από την ανάπτυξη επιφάνειας. Αυξάνει πάρα πολύ στο χιόνι καθώς και στην άμμο. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη διαφοροποίηση λαϊκής ακτινοβολίας ανάλογα με την ώρα. Όπως βλέπετε στο συγκεκριμένο σχήμα, φτάνει στο πικ τις μεσημβρινές ώρες, 2-2,5. Γι' αυτό το λόγο πάντα εμείς δερματολόγοι προτείνουμε στα άτομα και στους ασθενείς μας να μην εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία, να μην κάνουμε ηλιοθεραπεία πολύ το καλοκαίρι τις συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Επομένως, ο ήλιος είναι φίλος ή εχθρός. Όπως βλέπουμε και στη συγκεκριμένη εικόνα, ο ήλιος έχει και ενεργητικές δράσεις. Με αυτό ζεσθενόμαστε, βοηθάει στην παραγωγή βιταμίνης D από τον οργανισμό μας, που είναι σημαντική για την υγεία των οστών μας. Επίσης, βοηθάει στην καλή ψυχολογία μας. Αντίθετα, έχει και πλαπτικές δράσεις. Επηρεάζει, ενοχοποιείται για την εμφάνιση δερματικών καρκίνων, επίσης για την φωτογύραση. Επομένως, η απάντηση στο ερώτημα αν είναι ο ήλιος φίλος ή εχθρός είναι και τα δύο. Όσο μπορεί να μας βοηθήσει, τόσο μπορεί να μας βλάψει αν δεν προσέχουμε. Επομένως, είμαστε τυχεροί γιατί ζούμε σε μια πανέμορφη λιόλουστη χώρα με ζεστό καλοκαίρι. Πώς όμως μπορούμε να προστατευτούμε, πώς μπορούμε να χαιρόμαστε τη θάλασσα με ασφάλεια? Οι οδηγίες είναι πολύ απλές και εύκολες. Η έκθεση στον ήλιο πρέπει να πραγματοποιείται βαθμιαία και πάντα με τη χρήση του αντιλιακού. Και να μην ξεχνάμε αυτό που αναφέρθηκα και προηγουμένως, ότι είναι πιο έντονη τις μεσημβρινές ώρες, οπότε τότε πρέπει να την αποφεύγουμε. Πάντα πρέπει να χρησιμοποιούμε φωτοπροστατευτικά ενδύματα, καπέλα και γυαλιά ηλίου. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι κρέμες αυτομαυρίσματος, τα γνωστά self-tanning, δεν μας προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία και πάντα σε συνδυασμό πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό. Επίσης, τα παιδιά και οι ανοιχτοί φωτότυποι είναι πιο επιρρεπείς και χρειάζονται μεγάλη προσοχή. Τι είναι όμως ο φωτότυπος? Εδώ θα δείτε σε αυτό το σχεδιάγραμμα ότι έχουν ταξινομηθεί 6 φωτότυποι. Με τον τύπο δέρματος των έναν είναι τα άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμα, με ανοιχτά μάτια, με ανοιχτό δέρμα, με ανοιχτά μαλλιά, τα οποία καίγονται πάρα πολύ εύκολα και δεν μαυρίζουν. Ο τύπος 2 πάλι είναι τα άτομα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, οι οποίοι καίγονται αλλά μαυρίζουν και λάσχιστα, ενώ συνήθως περισσότεροι λευκοί άνθρωποι κατατάσσονται στον τύπο 3, που καίγεται μέτρια και μαυρίζει σταδιακά. Το νούμερο 4 δυστυχεί στα άτομα με σκουρόχρωμο χρώμα, στα μελαχρινά δηλαδή. Ο τύπος 5 είναι στα πιο σκουρόχρωμα, αντιστοιχούν στα άτομα από τη Μέση Ανατολή στις ισπανόφωνες χώρες, ενώ ο τύπος 6 στα άτομα με πολύ σκούρο χρώμα και μαύρο δέρμα. Στη συνέχεια της ομιλίας θα αναφερθώ σε κάποιες παθήσεις και δερματοπάθειες που σχετίζονται με την έκταση στην ηλιακή ακτινοβολία. Το πιο γνωστό μας, που όλοι σίγουρα το έχουμε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της ζωής μας, είναι το ηλιακό ένταυμα. Τι ακριβώς είναι το ηλιακό ένταυμα? Σαν ορισμός ορίζεται, οι παθολογικές αλλοιώσεις που υφίστανται άμεσα το δέρμα όταν εκτεθεί υπερβολικά στον ήλιο ή σε άλλες τεχνητές πηγές φωτός. Είναι μια οξία φωτοδερματοπάθεια. Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται μέσα σε λεπτά ή ώρες μετά την έκθεση στο φως και κυρίως οφείλεται στην β' ακτινοβολία. Κλινικά, εμφανίζεται στα κάλυπτα μέρη του σώματος, συνοδεύεται από ερήθημα, κάσο και θνησμό, επιδεινώνται σταδιακά, ενώ σε σοβαρά εγκάγματα θα δούμε συνοδό να εμφανίζονται και φυσαλίδες, σίδημα, αποφόλιες, να υπάρχει έντονο άλγος. Επίσης, όταν έχουμε μεγάλη έκταση του δέρματος, μπορεί να συνυπάρχει και πυρετός, κεφαλαλγίες και μια γενική κακουχία. Η ανοιχτή φωτότυπη είναι πιο επιρρεπής, η βλάβη από την ηλιακή ακτινοβολία να θυμόμαστε ότι είναι αθρηστική και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρκίνου του δέρματος. Γι' αυτό, άτομα τα οποία σε μικρή ηλικία έχουν πάθει επαναλαμβανόμενα και σοβαρά εγκάβματα, αυξάνεται σε αυτά τα άτομα η πιθανότητα στην ενήλικη ζωή να εμφανίσουν κάποιο τύπο καρκίνου του δέρματος.
Επομένως, πρέπει βαθμιά να βγαίνουμε στον ήλιο, να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες, να χρησιμοποιούμε φωτοπροστατευτικά ενδύματα και να χρησιμοποιούμε αντιλιακά. Η αντιμετώπιση του είναι να αναπληρώνουμε τα υγρά, χρησιμοποίηση ψυχρών υγρών επιθεμάτων, αναπλαστικών κρεμών, παυσίπονο και αντισταμινικό να χρειαστεί. Επίσης, η έκθεση στον ήλιο πρέπει να αποφεύγεται μέχρι την πλήρη ίαση του δέρματος. Τι είναι όμως τα αντιλιακά? Πολλές φορές διαβάζουμε, ακούμε για τη δράση τους, για το δίκτυο προστασίας τους, για τα φυσικά ή χημικά φίλτρα που περιέχουν, χωρίς όμως πολλές φορές να κατανοούμε τις συγκεκριμένες ορολογίες με αποτέλεσμα να μπερδευόμαστε όλο και περισσότερο. Έτσι, τι σημαίνει ο δείκτης προστασίας? Μας δείχνει πόσο περισσότερο χρόνο μπορεί να καθίσει κάποιος στον ήλιο με το αντιλιακό σε σχέση με τον χρόνο που θα καθόταν χωρίς αυτό. Εκτός όμως από το δείκτη προστασίας, θα πρέπει να προσέχουμε στο αντιλιακό να αναγράφεται ότι αποκλεί τόσο την Α όσο και τη Β' ακτινοβολία. Επίσης, διακρίνονται στα φυσικά αντιλιακά με τα φυσικά φίλτρα, τα οποία σχεδάζουν και αντανακλούν την ακτινοβολία, είναι συνήθως πιο παχύρευστα και αντιστοιχούν στα παιδικά αντιλιακά και στα χημικά αντιλιακά με τα χημικά φίλτρα που απορροφούν την ακτινοβολία μέσω μιας φωτοχημικής αντίδρασης. Στο εμπόριο θα δούμε αντιλιακά που κυκλοφορούν διάφορων υφών, ειδικών κατηγοριών παραδείγματος χάρη ειδικά για ακνή, για δερματίτιδα, για καρκίνο του δέρματος, για διαφορετικές περιοχές, με χρώμα ή χωρίς, παιδικά ενηλίκων, ακόμα κάποια και για ταυτόχρονη αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε όταν διαλέγουμε το αντιλιακό μας είναι να είναι δερματολογικό ελεγμένο, να είναι από κάποια αξιόπιστη εταιρεία και αξιόλογη και να διαλέξουμε τον τύπο ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος και τις επιδερμίδες μας. Και καλύτερα να αποφεύγουμε τα αντιλιακά με άρωμα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν φωτοδερματίτιδα ή δερματίτιδα εξ επαφής. Πώς όμως πρέπει να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό μας? Το πιο συχνό λάθος που κάνουμε είναι ότι το εφαρμόζουμε λίγο πριν πούμε από το σπίτι μας. Η επάλυψη πρέπει να πραγματοποιείται 30 με 60 λεπτά πριν την έκθεσή μας στον ήλιο. Επίσης, λαθασμένα πολλοί πιστεύουν ότι το αντιλιακό με υψηλό δίκτυο προστασίας με 50 μας καλύπτει για όλη τη μέρα. Κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Χρειάζεται τουλάχιστον κάθε 2 ώρες επανάληψης εφαρμογής του, ενώ το 2 ώρο μειώνεται αισθητά στις περιπτώσεις που συνυπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως είναι η τρυπή, η εφίδρωση, η κολύμβηση, οπότε και χρειάζεται πιο συχνή ανανέωση του αντιλιακού. Τώρα θα αναφερθώ στη φωτογύραση. Τι είναι η φωτογύραση? Είναι οι βλάβες που υφίστανται το δέρμα διαχρονικά από την επαναλαμβάνωμη κατά τη διάρκεια της ζωής έκθεσης του στην υπεριόδια ακτινοβολία. Σοβαρότητα εξαρτάται από τη διάρκεια της έκθεσης, από την ένταση της ακτινοβολίας και από το χρώμα του δέρματος. Συνήθως πιο επιρρεπή στη φωτογύραση είναι οι υπότυποι 1, 2, 3, οι πιο λευκές επιδερμίδες. Πιο επιρρεπής είναι τα άτομα που εκτίθονται πολύ στον ήλιο, χαρακτηριστικό είναι το δέρμα των αγροτών και των ναυτικών και χαρακτηρίζεται, όπως βλέπετε και στη δεξιά μεριά του συγκεκριμένης εικόνας, από βαθιές ρητίδες και ξηρότητα του δέρματος. Μια άλλη πάθηση που σχετίζεται με την ηλιακή ακτινοβολία είναι η φωτοδερματίτιδα. Τι είναι η φωτοδερματίτιδα? Είναι η παθολογική αντίδραση του δέρματος, προκαλείται από τη δράση ακτινοβολίας, κυρίως της Α, πάνω σε δέρμα που έχει ήδη ευαισθητοποιηθεί από φάρμακα, από άλλα χημικά σκευάσματα, φυτικές ουσίες, ενώ οι φωτοευαισθητοποιοί παράγοντες μπορεί να έχουν ληφθεί από το στόμα παρετελικώς ή να έχουν χρησιμοποιηθεί τοπικά. Διακρίνονται σε φωτοδερματίτιδα από φάρμακα και σε φωτοδερματίτιδα από φυτά. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από φωτοδερματίτιδα από φάρμακα. Ενεχοποιούνται διάφορα φάρμακα για αυτές τις αντιδράσεις. Πολλά από αυτά πολύ συχνά τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή. Ενώ αυτό που πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει κίνδυνος μόνιμης φωτοευαισθητοποίησης που συνεχίζεται και μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Επίσης, κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι το φωτοδερματίτιδα από φυτά, που έχουμε την αντίδραση του δέρματος στην επαφή του με ορισμένα φυτά φωτοευαισθητοποιητικά
σε ταυτόχρονη έκθεση στον ήλιο. Βλέπουμε παρνούς χάρη, παράδειγμα είναι το καλοκαίρι με τα φύκια στην θάλασσα μπορεί να συμβεί μια φυτοφωτοδερματίτιδα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλά αρώματα περιέχουν εθέρια έλαια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φωτοδερματίτιδες, καθώς επίσης και διάφορα φυτά, όπως είναι ο μαϊντανός, τα λεμόνια, τα λάιμ και άλλα. Ένα άλλο εξάθλημα που συναντάμε συχνά το καλοκαίρι είναι το πολύμορφο φωτός εξάθλημα. Εδώ ενοχοποιείται η άλφα, είναι ένα πνισμόδες εξάθλημα, κυρίως στα μέρη του σώματος που εκτίθενται στον ήλιο και εμφανίζεται λίγες ώρες μέχρι και δύο ημέρες μετά την έκθεση στον ήλιο. Στη συνέχεια θα αναφερθώ περιληπτικά σε κάποιες δερματοπάθειες οι οποίες επηρεάζονται από το ηλιακό φως. Άλλες επιδεινώνονται και άλλες βελτιώνονται. Μια πάθηση η οποία επιδεινώνεται από τον ήλιο είναι ο δερματικός λύκος. Είτε ο δερματικός είτε ο συστηματικός. Τα άτομα αυτά που πάσχουν από ρυθματόδη λύκο πρέπει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να προστατεύονται πάρα πολύ με καπέλα, με τη χρήση αντιλιακών. Επίσης, μια άλλη γνώσος που επιδεινώνεται είναι η ροδόπου νόσος. Όσα άτομα πάσχουν που είναι χαρακτηριστικά τα ρόστα μαγουλάκια με τις εμβριαγγίες, πάντα λένε το καλοκαίρι με τον ήλιο έχουν φοβερή έξαρση του εξαθλήματος. Επομένως, και τα συγκεκριμένα άτομα πρέπει να προστατεύονται από τον ήλιο και να κάνουν χρήση αντιλιακών. Άλλες δερματοπάθειες που επιδεινώνονται είναι το μέλασμα, το οποίο οι γυναίκες συνήθως πολύ συχνά πάσχουμε και σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, με αντισυλληπτικά ή και με τη χρήση διάφορων άλλων καλλυντικών. Επίσης, τα άτομα που πάσχουν από λεύκη λόγω της απουσίας της μελανίνης στα συγκεκριμένα σημεία του σώματός τους, θα πρέπει να προστατεύονται πάρα πολύ λόγω της αυξημένης πιθανότητας να πάθουν ένταυμα. Υπάρχουν κάποιες δερματοπάθειες που είτε βελτιώνονται είτε επιδεινώνονται. Μια από αυτές είναι η ψωρίαση, που σε μεγαλύτερο ποσοστό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού βελτιώνεται πάρα πολύ. Επίσης, μια άλλη πάθηση η οποία βελτιώνεται το καλοκαίρι είναι η ακμή, ενώ υπάρχει και μια ειδική μορφή ακμή της Μαγιόρκας, η οποία είναι μια ακμή η οποία εμφανίζεται μετά την έκθεση στον ήλιο και υποχωρεί το χειμώνα. Όμως δεν τη συναντάμε συχνά στην Ελλάδα, πιο συχνά τη συναντάμε σε υγρά και ζεστά κλίματα, γι' αυτό είναι συχνό φαινόμενο στους ναυτικούς. Ο ήλιος και το ήλιο σχετίζεται και με καλοήθεις βλάβες στο δέρμα. Οι πιο συχνές από αυτές είναι φυλίδες ή γνωστές φακές, τις οποίες τις συναντάμε σε παιδιά και φίβους, γίνονται εντονότερες το καλοκαίρι, σχετίζονται με τύπου Α ακτινοβολία και εμφανίζεται κυρίως στο πρόσωπο σε ηλιοκτεθειμένα μέρη. Ενώ οι ηλιακές φακές εμφανίζονται σε άτομα της ηλικίας περισσότερο των 40 ετών. Εδώ ενοχοποιείται η εθνιστική δράση ηλιακής ακτινοβολίας επί σειρά ετών και εμφανίζονται σαν πολλαπλές κοιλίδες σε ηλιοκτεθειμένα μέρη, κυρίως στην πλάτη σε άτομα που έχουν πάθει στο παρελθόν πολλές φορές εγκάβματα. Ενώ, όπως είπαμε και προηγούμενα και θα αναφερθώ και συνάδελφοι στη συνέχεια, στις επόμενες ομιλίες, ο ήλιος σχετίζεται και με τον καρκίνο του δέρματος. Οι παράγοντες κινδύνου είναι ο αριθμός των εγκαυμάτων με φυσαλίδες και το συνολικό ποσό της ηλιακής έκθεσης όλη τη διάρκεια της ζωής. Έτσι, οι καρκίνοι του δέρματος γνωστοί που σχετίζονται με την ηλιακή ακτινοβολία είναι το βασικό κυταρικό, το αγαθοκυταρικό και δυστυχώς το μελάνωμα. Επομένως, συνοψίζοντας, πρέπει να καταλάβουμε ότι αν προσέχουμε, ο ήλιος είναι φίλος μας. Αν όχι, μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Το καλοκαίρι πλησιάζει, δεν ξεχνάμε ποτέ το αντιλιακό μας, ενώ βασικό, δεν ξεχνάμε τον επίσης έλεγχο των σπήλων μας, τον δερματολόγο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μίτσιου για αυτήν την πολύ χρήσιμη, πλήρη και κατανοητή ομιλία της. Προχωράμε στον επόμενο τότε ομιλητή μας. Εξετάζοντας το ιατρείο συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και να εκτίθενται στον ήλιο, όπως είναι οι αγρότες της Μαθίας, διαπιστώνουμε συχνά στο πρόσωπο και στα χέρια τους, κυρίως,
προκαρκινικές ή και καρκινικές βλάβες του δέρματος που δεν έχουν καφέ ή μαύρο χρώμα. Για αυτές τις βλάβες του δέρματος θα μας μιλήσει η αγαπητή συνάδελφος, δερματολόγος αφροδυσιολόγος, η κυρία Ζωή Απάλα, διευθύντρια της δερματολογικής κλινικής του ΕΣΥ, του Δερματολογικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το ίδιο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων Αθηνών και Ιμαθίας, κύριε Περιφερειάρχα, ήθελα να, δεν ξέρω αν ακούγουμε, να ξεκούγουμε. Λοιπόν, ήθελα από τη μεριά μου και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δώσατε να αγρυπνήσουμε τους πολίτες της Ιμαθίας σχετικά με το θέμα του καρκίνου του δέρματος. Θεωρώ ότι τέτοιες δράσεις, ειδικά για τη Μακεδονία, που ο πληθυσμός της είναι κατά βάση αναγνωτικός, είναι πάρα πολύ σημαντικές και ωφέλιμες. Γενικά, έχω να πω ότι από τη μικρή εμπειρία που είχατε με άλλους νομούς, αγροτικούς πληθυσμούς κτλ., είναι ότι το επίπεδο επαγρύπνησης και ενημέρωσης δεν είναι τέτοιο που θα έπρεπε να είναι. Και αυτές οι δράσεις δεν θα πρέπει να περιοριστούν μόνο στη σημερινή ή τη χθεσινή εξέταση, αλλά θα πρέπει, νομίζω, να καθιερωθούν και να αυξηθούν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Βασιλική Καραδίμα ιδιαιτέρως να πω για την φιλία και για το ήθος και για την ενέργεια και την όρεξη που έχει να προσφέρει στους δημότες και τους πολίτες της Ιμαθίας γενικότερα. Συγχαρητήρια, Βασιλική. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας και εγώ ότι ο δερματικός καρκίνος είναι κάτι που δεν θα πρέπει να προχωρά. Είναι κάτι που το βλέπουμε πάνω μας και δεν θα πρέπει να το αφήνουμε να εξελίσσεται. Είναι από τους καρκίνους αυτούς που μπορούμε να τους προλάβουμε. Για να τους προλάβουμε θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους αναγνωρίσουμε, όχι μόνο εμείς ως γιατροί, αλλά και εσείς ως ασθενείς, αν και κάποτε εμφανίζεται τέτοιο καρκίνο. Λοιπόν, χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στο μελάνωμα και στους μη μελανοματικούς καρκίνους. Για το μελάνωμα είναι ειδικό ο κ. Λάλλας να σας μιλήσει σήμερα. Εγώ θα σας μιλήσω για τους μη μελανοκυταρικούς όγκους του δέρματος. Εδώ λοιπόν έχουμε δύο βασικές κατηγορίες, το βασικοκυταρικό καρκίνωμα και το αδερφοκυταρικό καρκίνωμα. Το βασικοκυταρικό καρκίνωμα είναι ο πιο συχνός όγκος, κακοήθης όγκος στο δέρμα και στον άνθρωπο γενικότερα. Τα καλά νέα που έχει το βασικοκυταρικό καρκίνωμα είναι ότι δεν έχει μεταστατικό δυναμικό, όπως θα δούμε παρακάτω, δηλαδή δεν πηγαίνει από το δέρμα σε άλλα όργανα, δεν δίνει μεταστάσεις. Το αγαθοκυταρικό καρκίνωμα αντιθέτως είναι πιο επιθετικός όγκος από το βασικοκυταρικό, έχει μεταστατικό δυναμικό, είναι και αυτό συχνός, αλλά όχι τόσο συχνός όσο το βασικοκυταρικό καρκίνωμα. Τώρα, το ακαρδιοκυταρικό καρκίνωμα έχει ένα συγκεκριμένο φάσμα. Δεν εμφανίζεται ξαφνικά να διηθεί de novo, όπως λέμε, κατευθείαν διηθητικό ακαρδιοκυταρικό. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι σπανιότερες. Ξεκινά λοιπόν από μια μικρή αλλίωση που συμβαίνει στα αρχικά στάδια, στην αριστερή πλευρά αυτής της εικόνας που βλέπετε. Ένα κυταράκι για διάφορους λόγους, είτε για προδιαθεσικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν με το πώς είμαστε φτιαγμένοι γονιδιακά, είτε και αθρηστικά σε συνέργεια με την ηλιακή ακτινοβολία, έρχεται και δημιουργείται μια δυσπλασία στο κύτταρο. Το κύτταρο αυτό δηλαδή παθαίνει μια μετάλλαξη και δημιουργείται μετά από εκεί και πέρα μια αρχική αλλίωση στο δέρμα που ξεκινά από την ακτινική υπερκεράτωση, που ουσιαστικά είναι μια πολύ πρώιμη φάση, in situ φάση του ακαρδιοκυταρικού καρκινώματος, και σιγά σιγά αυτό έρχεται και αναπτύσσεται μέχρι να φτάσει στη δεξιά κατάσταση, όπου γίνεται διευθυντικό ακαρδιοκυταρικό καρκίνωμα, θα το δούμε και μέσα από παραδείγματα. Αυτή η πρώιμη πολύ φάση του ακαρδιοκυταρικού λέγεται ακτινική υπερκεράτωση. Κατά κάποιους δε συναδέλφους θεωρείται προκαρκινική φάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι η φάση που ακριβώς θέλουμε να το διαγνώσουμε και να το θεραπεύσουμε. Πώς εμφανίζεται? Ήδη μιλήσαμε για την ηλιακή ακτινοβολία. Εφόσον μιλάμε για ηλιακή ακτινοβολία, είναι λογικό αυτές οι βλάβες να είναι συχνότερες στις θέσεις που είναι εκτεθειμένες στον ήλιο. Δηλαδή, τριχωτό πρόσωπο, τριχωτό κεφαλής, πρώην τριχωτό κεφαλής. Δηλαδή, εκεί που υπήρχαν μανιά και πλέον είναι φαλακροί οι άνδρες. Στα άκρα χέρια, στο στέρνο, προστερνικά. Λοιπόν, είναι όλες αυτές οι θέσεις, τα αυτιά επίσης που δεν τα καλύπτουμε και με το αντιλιακό, τα ξεχνάμε τα αυτιά μας. Και φαίνονται κάπως έτσι. Δηλαδή, είναι κάποιες περιοχές που είναι είτε λίγο πιο ερυθρές από το φυσιολογικό, με τραχιά επιφάνεια, δηλαδή όταν το ψηλαφάτε, νιώθετε να είναι σαφρά εκεί η επιφάνεια του δέρματός σας, όταν είναι στο πολύ πρώιμο στάδιο. Μετά μπορεί να παχύνονται, να γίνονται λίγο πιο υπερκερατοσικές, όπως βλέπετε εδώ στα αυτιά αυτού του ασθενούς, και να μεγαλώνουν.
Νομίζω ότι τέτοιες εικόνες, όπως βλέπετε στον κύριο επάνω και αριστερά, για παράδειγμα, όλοι έχουμε δει γύρω μας ανθρώπους που έχουν μια τέτοια εικόνα στο κεφάλι τους. Δεν είναι καθόλου ασυνήθις, που σημαίνει ότι πράγματι αυτή η κατάσταση είναι μια πάρα πολύ συνηθισμένη κατάσταση. Και σε αυτή τη φάση είναι η φάση που θα πρέπει ο ασθενής να πάει στον δερματολόγο. Πόσο συχνές είναι οι ακτινικές, όπως είπαμε, είναι πολύ συχνές. Στο βόρειο ημισφαίριο, μετά τα 40 μας, ένα στους 4 θα εμφανίσει μια ακτινική υπερκεράτωση. Για τους πληθυσμούς όπως είναι η Αυστραλία, που είναι πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια και πολύ ανοιχτόχρωμος πληθυσμός, είναι ένα στους 2 μετά τα 40. Σε εμάς είναι περίπου για την ηλικία πάνω από τα 60, ένα στα 2 άτομα. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ συχνή κατάσταση η ακτινική υπερκεράτωση. Για εμάς τους δερματολόγους, ακόμα και όταν είναι πολύ ήπιες οι αλλοιώσεις, είναι πολύ εύκολο να το διαγνώσουμε. Όσοι είχατε την εμπειρία να έρθετε χθες να σας εξετάσουμε, είδατε ότι χρησιμοποιήσαμε αυτό το εργαλείο που λέγεται δερματοσκόπιο και αναγνωρίζουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δεν είναι της παρούσας να σας τα αναλύσω. Πάντως είναι μια εύκολα κατάσταση να τη διαγνώσει ένας ειδικός. Τώρα, το πρόβλημα με τις ακτινικές, είπαμε, είναι προκαρκινική κατάσταση. Γιατί θα πρέπει να μας απασχολεί, γιατί ξέρουμε ότι το διευθυντικό καρκοκυταρικό καρκίνωμα αναπτύσσεται πάνω σε έδαφος ακτινικών υπερκεράτωση σε ποσοστό 90%. Δηλαδή, 9 στα 10 καρκοκυταρικά εμφανίζονται σε αυτό το έδαφος. Τώρα, μπορούμε όμως να θεραπεύσουμε μόνο αυτό που θα εξελιχθεί ή θα πρέπει να τα θεραπεύσουμε όλα? Δυστυχώς δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε με βάση τα χαρακτηριστικά των αλλοιώσεων ποια αλλοίωση θα εξελιχθεί σε καρκοκυταρικό καρκίνωμα. Άρα, οφείλουμε για να βοηθήσουμε ουσιαστικά τον ασθενή να του κάνουμε θεραπεία σε όλες τις ακτινικές υπερκερατώσεις. Ένας λοιπόν λόγος και ο βασικότερος για να θεραπεύσουμε τις ακτινικές υπερκερατώσεις είναι ότι δεν θα πρέπει να τις αφήσουμε να εξελιχθούν σε καρκοκυταρικό. Το δεύτερο είναι ο έλεγχος των συμπτωμάτων. Γενικά είναι συμπτωματικές οι ακτινικές υπερκερατώσεις. Δεν δημιουργούν δηλαδή ούτε κνησμό ούτε πόνο στους ασθενείς. Και μάλιστα όταν εμφανιστεί πόνος σε κάποιες από αυτές είναι παράγοντας κινδύνου να είναι ήδη διευθυντικό καρκοκυταρικό, γιατί το ξέρουμε αυτό το κοινό μας. Και τέλος είναι και η αισθητική εμφάνιση που για κάποιους είναι σημαντική. Αυτή είναι η χρονική στιγμή που θα πρέπει να παρέμβουμε με πολύ ήπιες, ερυθρές, τραχές πλάκες στο κεφάλι. Εδώ νομίζω ότι ήδη είμαστε λίγο πιο προχωρημένα. Το πότε τώρα από αυτή την κατάσταση θα δημιουργηθεί ακαθοκυταρικό, επίσης δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να είναι πολύ γρήγορο αυτό. Δείτε εδώ, Ιανουάριο του 2015, ασθενής από το τμήμα μας. Αύγουστο του 2005, το βλέπετε το ακαθοκυταρικό, ότι έχει γίνει διευθυντικό πια. Εδώ χρειάζεται χειρουργείο ασθενής. Δεν μπορούμε να παρέχουμε με μη χειρουργική θεραπεία. Περνώντας τώρα λιγάκι στη θεραπεία, να πούμε ότι για τις ακτινικές υπερκερατώσεις έχουμε πολύ ωραίες θεραπείες. Το τι θεραπεία θα εφαρμόσουμε και εύκολες εξαρτάται από τον αριθμό τους και από την κατάσταση του αν έχουμε τέτοιες πολλές αισθηρέωσες βλάβες, θα δούμε τέτοια παραδείγματα. Εδώ είναι μεμονωμένες οι ακτινικές, μέχρι 5 στον αριθμό. Εδώ είναι περισσότερες, πάνω από 5, πολλαπλές. Ενώ εδώ είναι η κατάσταση που λέμε καρκινοποίηση πεδίου, δηλαδή ο ασθενής βλέπετε ότι έχει πολλές ακτινικές που σειραίουν και δημιουργούν αυτές τις υπερκερατοσικές πλάκες, πιθανόν να έχει και διευθυντικό ακαθοκυταρικό σε μια θέση εδώ αριστερά ο ασθενής μας. Άρα λοιπόν από αυτά τα πράγματα θα εξαρτηθεί τι θεραπεία θα σας δώσει ο δερματολόγος. Κάποιες θεραπείες έχουν στόχο την κάθε βλάβη χωριστά, κάποιες έχουν στόχο το πεδίο. Και είναι εύλογο να μιλάμε και για θεραπεία πεδίου, γιατί εφόσον βλέπουμε ότι όλο το πεδίο ουσιαστικά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πάσχει, δεν έχει νόημα να θεραπεύσουμε τις 2-3 βλάβες που βλέπουμε τις παχές. Πρέπει να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω, να κάνουμε μια θεραπεία σε όλο το πεδίο για να απολαύουμε την εξέλιξη και την εμφάνιση νέων τέτοιων βλαβών. Τα καλά νέα με όλες αυτές τις θεραπείες που έχουμε, που βλέπετε ότι είναι τοπικές, δηλαδή καυτηριασμοί γίνονται στις ακτινικές υπερκερατώσεις, ή εφαρμογές κάποιων τοπικών κρεμών για να τις εξαλείψουμε. Τα καλά νέα είναι ότι δεν είναι χειρουργικές. Σε αυτή τη φάση, δηλαδή, ο ασθενής δεν θα έχει την οσιότητα ενός χειρουργείου, αν έρθει έγκαιρα να κάνει θεραπεία. Αυτές όλες οι θεραπείες, δεν θα το αναλύσω από το slide, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές. Έχει φανεί ότι βοηθάνε πάρα πολύ στην εξάλληψη των ακτινικών υπερκερατώσεων. Και στο ερώτημα, αν είναι λάθος να κάνω και τα δύο, η απάντηση είναι σαφέστατα όχι. Ίσα-ίσα φαίνεται με τα ιατρικά δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας ότι ο ιδανικός τρόπος αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης είναι να σχεδιάζουμε τις θεραπείες που έχουν στόχο τη βλάβη μαζί με τις θεραπείες πεδίου για να απολαμβάνουμε την εμφάνιση νέων τέτοιων βλαβών. Μέσα στα guidelines, αυτά που μας λένε από το εξωτερικό, ότι θα πρέπει να ακολουθούμε βήμα-βήμα για τη θεραπεία, θα δείτε ότι υπάρχει μια σαφής οδηγία σε όλες τις περιπτώσεις, ό,τι και να κάνει ο γιατρός. Και αυτή η οδηγία είναι η αντιλιακή προστασία, σαν protection, σε όλες τις περιπτώσεις, ό,τι και να κάνει. Αυτό θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε ως συμβουλή στον ασθενή μας όταν θα έρθει στο γιατρείο.
Όταν μιλάμε για αντιλιακή προστασία, δεν μιλάμε μόνο για την αντιλιακή κρέμα. Η αντιλιακή κρέμα παρέχει ενό βαθμού προστασία από τον ήλιο. Η μεγαλύτερη προστασία όμως γίνεται με τη μηχανική προστασία από τον ήλιο. Και όταν λέμε μηχανική προστασία, εννοούμε το καπέλο, το μπλουζάκι και τη σκιά. Οπότε η οδηγία είναι ότι θα πρέπει να ακολουθούνται όλα αυτά τα μέτρα και όχι μόνο η τοπική εφαρμογή αντιλιακή κρέμα. Όταν δεν μιλάμε για την αντιλιακή κρέμα, έχει φανεί από τις μελέτες ότι για να είναι αποτελεσματική η χρήση θα πρέπει να γίνεται χειμώνα, καλοκαίρι με τρομερή συνέπεια, καθημερινά δηλαδή. Δεν έχει λογική το αντιλιακό, όπως σε πολλούς από εσάς που αναγνωρίζουν σήμερα οι παχθές στην εξέταση, να το βάζουμε πριν πάμε στη θάλασσα μόνο με σκοπό να κάνουμε τη θεραπεία. Αυτό είναι η λάθος χρήση του αντιλιακού, έτσι. Πρέπει να το βάλουμε κάθε μέρα στις επιτεθειμένες περιοχές μας, χέρια, πρόσωπο. Και να το βάλουμε ειδικά για τις συνθήκες της θάλασσας, πριν πάμε στη θάλασσα, να κάνουμε το μπάνιο μας, να βγούμε, να σκουπιστούμε, να το ανανεώσουμε και να κάτσουμε στη σκιά, όχι να κάτσουμε στον ήλιο. Έτσι. Ήδη τα είπαμε αυτά, έχει μεταστατικό δυναμικό, το ποσοστό είναι αυτό που βλέπετε, είναι 2 με 10%, δεν είναι πολύ μεγάλο, δεν είναι δηλαδή όπως είναι του μελανόματος. Το ακαθοκυταρικό καρκίνωμα είναι από τους τρεις όγκους, τους δύο όγκους που θα μιλήσω εγώ, είναι ο επιθετικότερος, δηλαδή είναι σαφέστατα πιο επιθετικός από το βασικό κυταρικό. Εμφανίζεται ως ογκίδιο στο δέρμα, επιδημιολογικά να πούμε ότι είναι λίγο συχνότερο στους άνδρες, ότι αυξάνει ο κίνδυνος με την ηλικία και ότι μπορεί να δώσει, όπως είπαμε, ηλιοφαγητικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις. Εμφανίζεται ένα ογκίδιο το οποίο μπορεί να είναι ελκωμένο στο κέντρο ή να έχει ένα κεράτινο βίσμα, πάλι στις εκτεθειμένες στον ήλιο περιοχές. Το κύβιο αυτό ξεκινάει από μια μικρή βλάβη σαν σπυράκι, έτσι, όπως βλέπετε εδώ στο αυτή του δεξιού, το ασθενού στα δεξιά. Άρα λοιπόν και εδώ δεν θα το αμελήσουμε αυτό. Αν έχουμε μια μικρή πληγούλα στο δέρμα μας που δεν κλείνει, θα πρέπει άμεσα να τρέξουμε και να επισκεφθούμε τον δερματολόγο μας. Ειδικά δε αν ανήκουμε και σε αυτές τις κατηγορίες που είπαμε, ανοιχτόχρονος πληθυσμός κτλ., αγροτικός, εκτεθειμένος στο ήλιο. Να και άλλες εικόνες ακαθοκυταρικού καρκινώματος, έτσι είναι ένα ογκίδιο με ένα κεντρικό κεράτιο βίσμα. Δεν είναι πάντα έτσι βέβαια το ακαθοκυταρικό. Το αν θα είναι έτσι ή αν θα είναι μια εμάσουσα, ένα εμάσουσα πλάκα ή ένα εμάσουσα ογκίδιο, εξαρτάται και από το βαθμό της διαφοροποίησης τους που λένε. Μόνο οι γιατροί το καταλαβαίνουν αυτό. Αλλά αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εκτός από την εικόνα πάνω αριστερά, που είναι ένα ογκίδιο με ένα κεράτινο βίσμα, μπορεί να πούμε ακαθοκυταρικά όπως είναι η εικόνα κάτω δεξιά, δηλαδή ένα ερυθρό ογκίδιο ή μια ερυθρή ελκωμένη πλάκα. Δεν ξεκινάμε το κάτω χείλος. Το κάτω χείλος είναι μια θέση που αναπτύσσεται συχνά ακαθοκυταρικό καρκίνωμα και μάλιστα τα κακά νέα είναι ότι όταν αναπτύσσεται στο κάτω χείλος είναι πιο επιθετικό, δηλαδή το μεταστατικό του δυναμικό αυξάνει. Και εδώ βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια πώς αυξάνει με βάση την εντόπιση του μεταστατικό δυναμικό του ακαθοκυταρικού καρκινώματος. Στο δέρμα βλέπετε πόσο χαμηλό είναι το ποσοστό, ενώ στο κάτω χείλος είναι 16%. Βλέπετε και κάποιες άλλες καταστάσεις, ουλές εγκαυμάτων, βλάβες ακτινοδερματίτιδας, συρρίγγια οστεομιελίτιδας. Για παράδειγμα, γυναίκες που έχουν υποστεί για το σύλλογο ακτινοθεραπεία στο μαστό, θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση. Δηλαδή, αν δούνε κάτι το οποίο είναι περίεργο που εμφανίζεται στη θέση της ακτινοθεραπείας, θα πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθούν τον δερματολόγο και να του το δείξουν. Γιατί εκείνο είναι μια θέση που μπορεί να αναπτυχθεί ένα φαγητό. Για το ακαθοκυταρικό, σε αντίθεση με τις ακτινικές, πρώτη γραμμή στη θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση. Δηλαδή πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά. Αυτό πρέπει να κάνουμε και όλα τα άλλα τα κάνουμε μόνο εάν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε. Έτσι, μόνο τότε θα σκεφτούμε άλλες θεραπείες. Και για να περάσω σιγά σιγά στο τελευταίο κομμάτι που είναι το βασικοκυταρικό καρκίνωμα, ο συχνότερος όγκος όπως είπαμε, η πιο κοινή μορφή καρκίνου. Και εδώ επίσης έχει να κάνει λίγο με το φύλο να πούμε ότι είναι λίγο συχνότερο στους άνδρες από τις γυναίκες. Ότι και εδώ η ηλικία, όσο αυξάνει η ηλικία, αυξάνει ο κίνδυνος της εμφάνισης, συχνότερο στη λευκή φυλή και στους ανοιχτόχρωμους φωτότυπους. Ενώ τα καλά νέα, όπως είπαμε, είναι ότι δεν εφίσταται. Πώς εμφανίζεται στο δέρμα μας, εμφανίζεται κάπως έτσι. Δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές από το ακαθοκυταρικό. Είναι δύσκολο να το εκτιμήσει κανείς με γυμνό μάτι αν αυτό είναι ακαθοκυταρικό ή βασικοκυταρικό. Όπως και να έχει εσείς όμως, αν δείτε ένα έλκος ή ένα ογκίδιο τέτοιου τύπου στο δέρμα που επιμένει, καμιά φορά οι ασθενείς αναφέρουν ότι είχαν ένα μικρό τραύμα εκεί. Λένε ότι μα εγώ εδώ τραυματίστηκα, απλά δεν εμβουλώνεται αυτή η πληγή. Το λένε για τα βασικοκυταρικά. Αυτό όμως είναι μια, ας το πούμε, εσφαλμένη πεποίθησή τους. Είναι φυσικά ο όγκος αυτός που το κάνει αυτό με το πολύ εύκολο τραυματισμό, με το σκούπισμα ή με το άγγιγμα να ματώνει και δεν είναι το τραύμα που φταίει για την αιμορραγία. Τα κακά νέα τώρα είναι ότι μπορεί να λάβει
πολύ μεγάλες διαστάσεις, γιατί ακριβώς επειδή μεγαλώνει αρχά και επειδή δεν δίνει συμπτώματα, οι ασθενείς δεν έρχονται στο γιατρό. Έτσι λοιπόν μπορεί να φτάσουμε σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις όπως είναι αυτές που βλέπετε. Και ενώ δεν έχει θνητότητα ο ίδιος ο όγκος όταν έγκαιρα διαγνωστεί και αφαιρεθεί και δεν δίνει μεταστάσεις, δυστυχώς όταν φτάσουμε εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, κάνοντας φυσικά και τον χειρουργό, το έργο του χειρουργού εξαιρετικά δύσκολο. Χειρουργική αφαίρεση στην πλειοψηφία των βασικοκυπαιρικών είναι η ιδανική θεραπεία. Έχουν και κάποιες τοπικές θεραπείες, αλλά μόνο για μια μικρή κατηγορία βασικοκυπαιρικού, το επιπολύς βασικοκυπαιρικό. Αυτό θα σας το πει ο γιατρός σας όταν τον επισκεφτείτε για το τι θεραπεία θα ακολουθήσετε. Ενώ τα καλά νέα είναι ότι ακόμα και σε αυτές τις πολύ παραμελημένες περιπτώσεις, όπως σας έδειξα προηγούμενα, υπάρχουν φάρμακα που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Θα μιλήσω συνολικά τώρα για τους παράγοντες κινδύνου, γιατί εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για την πρόληψη, για να δει ο καθένας και να αναγνωρίσει αν έχει κάποιος από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Οπότε θα ξέρει ότι θα πρέπει ο βαθμός της αγρύπνησής του να είναι μεγαλύτερος για να πάει πιο γρήγορα στον γιατρό. Υπάρχουν ατομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Όπως είπαμε, ήδη μιλήσαμε για την ηλικία και το φύλο. Για την γονιδιακή προδιάθεση υπάρχουν κάποια σύνδρομα, για παράδειγμα, που κάνουν τον ασθενή πιο ευάλωτο στην εμφάνιση τέτοιων καρκίνων, εκτός δηλαδή από το ότι είναι πολύ ανοιχτή φωτότυπη κάποιοι άνθρωποι. Για παράδειγμα, ο κύριος εδώ έχει ένα νόσημα που λέγεται σύνδρομο Γκέρλι. Αυτό λοιπόν είναι ένα κληρονομούμενο νόσημα που καθιστά τον άνθρωπο πολύ ευπαθή στο να εμφανίσει βασικοκυταρικά καρκινώματα από πολύ νωρί στην ηλικία. Άρα λοιπόν είναι ένα παράγοντα κινδύνου και η κληρονομικότητα. Μιλήσαμε για τα εγκάβματα. Εδώ είμαστε ασθενείς πάλι από το αρχείο μας. Πολυαισθητιακό αγανθοκυταρικό σε έδαφος πουλής εγκάβματος. Φαίνεται το έγκαυμα το παλιό και φαίνονται τα ογκίδια που έχει αναπτύξει σε διάφορες θέσεις πάνω στο έγκαυμα. Άλλα νοσήματα είναι η φυματίωση του δέρματος. Έδαφος φυματίωσης, ας πούμε, ο ασθενής αυτός έκανε ένα μεγάλο αγανθοκυταρικό καρκίνωμα στην αριστερή πάρια. Είχε φυματίωση στο δέρμα και εκεί πάνω είναι έδαφος για να αναπτυχθεί αυτός ο όγκος. Και άλλα πράγματα όπως ο σκληροατροφικός λιχήνας στα εξωγενικά όργανα, σε αυτό το έδαφος μπορεί να εμφανίσουν ακαμφωτιστικά οι ασθενείς. Αλλά είπαμε και για τους εξωγενείς παράγοντες κινδύνου, είναι διάφοροι, ο ήλιος είναι ο κυριότερος. Και για να δείτε πόσο σημαντική είναι η ηλιοπροστασία, η μηχανική στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Εδώ είναι ένας αγρότης, ο οποίος δεν συνήθιζε να φορά καπέλο όταν έκανε τις αγροτικές του δουλειές. Και βλέπετε ήδη ότι έχει το φαινόμενο της καρκινοποίησης πεδίου και ήδη 2-3 ακαθεκτικά ανεπτυγμένα καρκινώματα. Αντίθετα, εδώ ο κύριος που βλέπετε είναι ένας αγρότης που συνήθιζε να φορά καπέλο. Στο πρόσωπο τη βλέπετε την ηλιακή ελάστοση, δηλαδή τις βλάβες που του έχει προκαλέσει ο ήλιος, τη φωτογύρανση που λέμε. Έτσι. Όμως όταν βγάλει το καπέλο, το κεφάλι του είναι σαν κεφάλι μωρού. Έτσι. Δηλαδή καμία σχέση δεν έχει αυτό το κεφάλι που βλέπετε εδώ, είναι υγιέστατο σε σχέση με αυτό το κεφάλι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι είναι στο χέρι μας αν θα αφήσουμε να γίνει έτσι το δέρμα μας όπως είναι αριστερά ή αν λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα θα μπορέσουμε να είμαστε υγιείς μέχρι τα βαθιά γεράματά μας. Δεν θα επιμείνω σε αυτό, αυξάνεται η επίπτωση των όγκων του δέρματος, των μη μελανοκυταρικών όγκων, ραφαία. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με την βιβλιοέκθεση, και μάλιστα αυτό φαίνεται ότι σύντομα χρόνο θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις μελέτες. Έχει να κάνει εκτός από τις συνήθειες ηλιοέκθεσης και θα πω ότι θα μείνω λίγο στο σολάριο για τους νέους, γιατί είναι ένας ισχυρός παράγοντας κινδύνου το σολάριο για την εμφάνιση καρκίνου δέρματος. Είναι μια μόδα που μας ήρθε ως συνήθως από την Αμερική και έχει πολύ μεγάλη διείσδυση και στην Ελλάδα τώρα τελευταία. Το σολάριο σε κάποιες χώρες πιο ανεπτυγμένες από εμάς είναι ήδη απαγορευμένο σε ηλικίες κάτω των 18 ετών. Έτσι. Άρα λοιπόν προσοχή μεγάλη με το σολάριο, δεν θα πρέπει να κάνει ο κόσμος σολάριο. Δεν είναι μόνο όμως ο ήλιος. Έχει να κάνει και με τη γύρανση του πληθυσμού. Δηλαδή, βλέπετε ότι το 1950 ο πληθυσμός που ήταν πάνω από 60 ήταν περίπου το 12% του γενικού πληθυσμού. Σήμερα είναι το 24, διπλάσιος. Και αναμένεται ότι μέχρι το 2050 θα είναι 32% ο πληθυσμός που θα είναι πάνω από 60. Και εφόσον ήδη είπαμε ότι η ηλικία είναι ένας παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση αυτών των βλαβών, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα νόσημα του μέλλοντος, δηλαδή θα το συναντάμε όλο και περισσότερο. Αυτά τα νοσήματα, επειδή είναι τόσο πολύ συχνά, έχουν μεγάλο βάρος, δίνουν μεγάλο βάρος όχι μόνο νοσηρότητα στους ασθενείς που πάσχουν, αλλά δίνουν και πολύ μεγάλο βάρος οικονομικό στα κράτη και στους προϋπολογισμούς της υγείας των κρατών.
Και είναι πολύ σημαντικό με αυτό το δεδομένο ότι θα πρέπει να επενδυθούν χρήματα στην πρόληψη, σε πράγματα δηλαδή όπως γίνονται σήμερα εδώ με την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου. Δηλαδή η πρόληψη ουσιαστικά είναι ο τρόπος που θα μειώσουμε και την εμφάνιση και την οσιρότητα στον ασθενή και το κόστος για αυτά τα νοσήματα. Είναι ουσιαστικά η non-melanoma skin cancers, οι όντες για τους οποίους μιλάμε τώρα, μεταξύ των 5 πιο κοστοβόρων καρκίνων παγκοσμίως, έτσι. Άρα, λοιπόν, πρόληψη και με αυτό που είναι πιο επίκαιρο όσο ποτέ, θα κλείσω την ομιλία και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Πάλα για αυτή την πολύ πλήρη και χρήσιμη ομιλία. Βοηθάει σε αυτό το γεγονός ότι πέρα από την άρτια κλινική κατάρτισή της, είναι και μια λαμπρή ιστοπαθολόγος του δέρματος, καθώς και δερματοσκόπος. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτές οι βλάβες εδώ, οι μη μελανοτικές και ειδικά οι ακτινικές χειρατιάσεις, αποτελούν για μας μια καθημερινότητα στο ιατρείο. Δεν είναι καθόλου σπάνιες. Εάν κάποιος είναι άνω των 55-60 ετών, είναι εκτεθειμένος στον ήλιο για πολλά χρόνια λόγω της εργασίας του και παρουσιάζει κάποια φλουδάκια που αγκαθίζουν στο δάχτυλο, αυτό το πράγμα λέγεται ακτινική υπερκεράτωση, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα πριν να μεταπέσει σε ακαθοκυταρικό καρκίνο. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις για την κυρία Μπαλά. Θα μπορούσα να κάνω εγώ ένα σχόλιο. Πάρα πολλές φορές μας ρωτάνε από το κοινό, συνήθως συνάδελφοι άλλων αντιποτήτων, σχετικά με το θέμα της βιταμίνης D και της έκθεσης στον ήλιο. Δηλαδή, ότι ενώ με τα πολύ μεγάλα μέτρα υλιοπροστασίας που παίρνουμε, ενώ είμαστε σε περιοχή που έχει ηλιοφάνεια, ο πληθυσμός μας έχει πολύ ψηλά ποσοστά ανεπάρκειας βιταμίνης D. Όπως καταλαβαίνετε, δεν το λέω εγώ φυσικά αυτό, το λένε τα ιατρικά δεδομένα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς εκτεθείται στον ήλιο. Γιατί η έκθεση που πρέπει να έχει κάποιος στον ήλιο, αν έχει μια επαρκή μεταβολική οδό σύνθεσης βιταμίνης D από κάτω, είναι πολύ λίγος. Δηλαδή, εμείς μόνο τις χειμερινές ώρες, τις λίγες που θα βγούμε να πάμε από το σπίτι μας, τη δουλειά μας κτλ., είναι επαρκής χρόνος για να συνθέσουμε βιταμίνη D. Οπότε, αν έχουμε ακριβώς μια επαρκή μεταβολική οδό από κάτω. Στους Έλληνες και γενικά στους Μεσόγειους, γιατί και άλλες χώρες της Μεσογείου έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, φαίνεται ότι για λόγους φυσικής επιλογής, ακριβώς επειδή είχαμε την πολύ μεγάλη έκθεση στον ήλιο παραδοσιακά όλα αυτά τα χρόνια, λόγω θέσης, φαίνεται ότι η μεταβολική αυτή οδός λίγο υπολείπεται. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι να κάτσουμε περισσότερο στον ήλιο. Αν τυχόν έχουμε βιταμίνη D, η οποία διαγνώσκεται με την αιματολογική εξέταση που θα μας προτείνει ο γιατρός να κάνουμε, δεν είναι η λύση να κάτσουμε παραπάνω στον ήλιο, γιατί όσο και να κάτσουμε, εφόσον πάσχει η μεταβολική οδός, δεν πρόκειται να συνθέσουμε βιταμίνη D. Πρέπει να την πάρουμε πέρος, εξωγενώς, δηλαδή να πάρουμε σε συμπλήρωμα διατροφής τη βιταμίνη D. Αυτή είναι η λύση. Δεν είναι να καθόμαστε περισσότερο στον ήλιο, δεν καταφέρνουμε τίποτα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο νομίζω είναι αυτό, γιατί νομίζω ότι σε εξετάσεις που γίνονται στον πληθυσμό διαπιστώνεται διαρκώς όλο και περισσότερη έλλειψη σε βιταμίνη D. Ότι η δερματοσκόπηση μόνο προσθέτει στη διάγνωση και δεν αφαιρεί τίποτα. Ο κλινικός δερματολόγος έχει μια κλινική εντύπωση από το ιστορικό που παίρνει από την κλινική εξέταση. Η δερματοσκόπηση είναι μια μικροσκόπηση του δέρματος σε πολλωμένο φως. Αυτή η εικόνα που έχουμε δεν θα μας μπερδέψει, μας προσθέτει στη διάγνωση και βέβαια οποιαδήποτε αμφιβολία δίνοντας εμείς τη διαφορική διάγνωση στον στον παθολόγο θα ξεκαθαριστεί αφού αφαιρεθεί η βλάβη χειρουργικά και γίνει βιοψία. Πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα, στο βωμό της αισθητικής ιατρικής, γίνονται επεμβάσεις πάνω στο πρόσωπο, τις οποίες τις ζητάνε εμείς οι ίδιοι ασθενείς. Δηλαδή, γιατρέ, καθάρισε μου το πρόσωπο, γιατί έχω κάτι ελλείψεις. Και μπορεί κανείς έτσι εύκολα να πάρει ένα θερμοκαυστήρα ή ένα θερμοκαυστήρα χειρός ή ένα laser CO2 ή ακόμα και την κρυοπηξία και να αρχίσει να χτυπάει όλες τις βλάβες.
Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Πρώτα απ' όλα πρέπει ο ασθενής να μην δίνει τέτοια εντολή στον γιατρό. Δηλαδή, αλλά να το δίνει και γιατρέ, κοίταξε μου τις ελιές, κοίταξε τι έχω στο πρόσωπο. Το κάθε τι που έχουμε στο πρόσωπό μας είναι διαφορετικό από τα άλλα. Πρέπει ο κάθε ένας γιατρός, ο οποίος προβαίνει σε καταστροφή της βλάβης, όχι σε χειρουργία, σε καταστροφή της βλάβης, με θερμικό τρόπο ή ψυχτικό τρόπο, να είναι απόλυτα βέβαιος για τη διάγνωση. Γιατί κάθε μία διάγνωση, μία-μία μεμονωμένα, με όνομα η διάγνωση. Δηλαδή είναι σπήλος, σπηλοκυδαρικός, συνδεσμικός. Ξέρω ακριβώς τι είναι. Είναι ακαθοκυδαρικό, όχι ακαθοκυδαρικό, είναι ακτινική κερατίαση. Ξέρω ακριβώς τι είναι. Εάν δεν ξέρεις, μην το καταστρέφεις. Στείλ' το στο χειρουργό να το αφαιρέσει. Έχει τεράστια σημασία και σήμερα γίνονται πραγματικά λάθη σε αυτό το τομέα. Ωραία. Για την δερματοσκόπηση, η δερματοσκόπηση είναι πολύ πιο χρήσιμη στους μελανοκυταρικούς όγκους, δηλαδή στις ελιές που έχουμε όλοι μας πάνω στο δέρμα μας. Και τελικά αυτές οι ελιές ακούμε ότι είναι επικίνδυνες, δεν είναι επικίνδυνες. Ποιες είναι επικίνδυνες, οι παλιές, οι καινούργιες. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο κύριος Λάλας, ο εξαιρετικός και αγαπητός συνάδελφος, δερματολόγος, αυτοξιολόγος Θεσσαλονίκης και γραμματέας της Διεθνούς Εταιρείας Δερματοσκόπησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ φίλε Τάσο. Καλημέρα και από μένα. Θα κλείσω εγώ αυτή την όμορφη ημερίδα. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Βέρειας. Και θα πρέπει να διορθώσω ζωή ένα λάθος που έκανες πριν. Δεν ήταν επιστημονικό βέβαια, εκ παραδρομής. Ο έτερος πρόεδρος που είναι παρόν δεν είναι τον Αθηνών φυσικά, δεν το χαρίζουμε στην Αθήνα. Είναι του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Μάλιστα είναι εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος. Αν δεν καταλάβω, ο πρώτος εκ Θεσσαλονίκης πρόεδρος του Πανελληνίου. Έτσι δεν είναι πρόεδρο. Μάλλον δεύτερος. Δεύτερος. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, ο δικός μου ρόλος είναι σήμερα να κλείσω συζητώντας για το κύριο λόγο για τον οποίο συζητούμε όλα αυτά και διοργανώνουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Γιατί υπάρχει αυτός ο όγκος. Γι' αυτόν τον λόγο κάνουμε όλα αυτά, γι' αυτόν τον λόγο ενημερώνουμε, γι' αυτόν τον λόγο εξετάζουμε, γι' αυτόν τον λόγο τα κάνουμε όλες αυτές τις προσπάθειες. Γιατί υπάρχει το μελάνωμα, το οποίο όπως πιθανόν να έχετε ακούσει, αποτελεί έναν από τους χειρότερους καρκίνους, το χειρότερο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ιατρικός όρος, αλλά ανθρώπινος όρος, της καθημερινής όρος, και όντως πρέπει να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Πάντα η ανακοίνωση ενός κακού νέου σε έναν ασθενή είναι δυσάρεστη διαδικασία, πόσο μάλλον της διάγνωσης ενός καρκίνου. Αλλά αυτός ο καρκίνος έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και το βιώνει στη στιγμή που το ανακοινώνει στον ασθενή και βιώνει το συναίσθημά του όταν το μαθαίνει. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία. Δηλαδή ότι είναι μία καφέ κουκίδα στο δέρμα του. Και δεν μπορεί να διανοηθεί, να το πιστέψει ο ασθενής ότι αυτό το ψέμα, αυτό τίποτα, αυτή η μικρή καφέ κουκίδα στο δέρμα του έχει εν δυνάμει θανατηφόρες συνέπειες. Οπότε με την έννοια αυτή, φαντάζεσαι ένας από τους χειρότερους καρκίνους και όντως μερικές μορφές του είναι πολύ επιθετικές βιολογικά. Δηλαδή ταχύτατα μεθύστανται, κάνουν μεταστάσεις και απειλούν τη ζωή. Δηλαδή ταχύτατα, όχι όλες τις μορφές του, αλλά μερικές από αυτές. Ως προς την επίπτωση, πόσο συχνό είναι τελικά αυτό το μελάνωμα, η αλήθεια είναι ότι η Καυκάσια φυλή, δηλαδή εμείς οι Λευκοί, είμαστε η φυλή υψηλότερου κινδύνου, όχι όμως το δικό μας κομμάτι της Λευκής φυλής, δηλαδή στην Αυστραλία είναι η μεγαλύτερη επίπτωση, στην Αμερική είναι η επόμενη, η Ευρώπη έρχεται μετά και η Νότια Ευρώπη που είμαστε εμείς έρχεται ακόμη πιο μετά. Περίπου θα μπορούσα να πω ότι στην Ελλάδα θα πρέπει να έχουμε περίπου 1.500 καινούρια περιστατικά κάθε χρόνο. Το περίπου το λέω γιατί, όπως γνωρίζετε, αν το γνωρίζετε, οι συνάδελφοι το γνωρίζουν σίγουρα, στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε αυτό που ονομάζεται registries καρκίνων, δηλαδή επίσημες καταγραφές των περιστατικών. Συνεπώς, τα νούμερα που δεν έχουμε επίσημα νούμερα από τη χώρα μας. Άρα, αυτό το νούμερο είναι μια αναγωγή του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε πρέπει να είμαστε πάνω κάτω, κάπου εκεί στα 1.400 καινούρια περιστατικά. Το τονίζω το καινούργιο, έτσι, κάθε χρόνο νέοι ασθενείς δηλαδή με μελάνωμα. Η πρόγνωση, όπως στους πιο πολλούς καρκίνους, ξέρετε, φαντάζομαι ότι εξαρτάται, πάντα αυτό λέμε εμείς οι γιατροί, ότι η πρόγνωση εξαρτάται από τι, από το στάδιο τη στιγμή της διάγνωσης. Όσο πιο νωρίς διαγνωστεί ένας καρκίνος γενικά, τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωσή του. Ειδικότερα για το μελάνωμα αυτό ισχύει πολύ πολύ έντονα. Μπορεί να μην μπορείτε να διαβάσετε τα νούμερα, αλλά θα σας μεταφράσω απλά ότι στο πρώτο στάδιο, στο 1α, δηλαδή στην αρχή,
όπως βλέπετε εκείνο το 9,45 σημαίνει ότι 9,5 στους 10 ασθενείς πάνε μια χαρά. 9,5 στους 10 είναι ένα εξαιρετικό νούμερο. Μόνο μισό στους 10, ένα στους 20 δηλαδή, έχει αρνητική κατάληξη στο πρώτο στάδιο. Και βλέπετε μετά παρακολουθώντας τα νούμερα παρακάτω πώς πέφτει, πώς γκρεμίζεται το νούμερο αυτό όσο το στάδιο προχωράει, φτάνοντας στο 1 στους 10 μόνο να πάνε καλά. Και όταν φυσικά το στάδιο προχωρήσει ακόμη παραπάνω, δυστυχώς έχει σταματήσει να δουλεύει αυτό. Όχι, δεν προχωράει. Τι να κάνω. Η λύση που μπορώ να σκεφτώ είναι να πάρω το μικρόφωνο χειρός και να πάω εκεί. Για δοκίμασέ. Ωραία, όταν το στάδιο, όταν πάμε στο στάδιο 3 και στο στάδιο 4, προχώρα στην επόμενη, η πρόγνωση γίνεται πάρα πολύ κακή όταν δηλαδή αναπτυχθούν μεταστάσεις. Τώρα, αυτά τα διαγράμματα έχουν να κάνουν με τους συχνότερους καρκίνους στον άνθρωπο. Όπως πιθανόν να έχετε υπόψη σας, ο πιο συχνός καρκίνος δεν είναι το μελάνωμα, ο πιο συχνός καρκίνος είναι ο προστάτης στον άντρα και όχι ο προστάτης προφανώς στη γυναίκα, αλλά ο καρκίνος του μαστού. Το μελάνωμα, αν δείτε και στις δύο καμπύλες, είναι το νούμερο 5. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε, παρεμπιπτόντως, καλύτερα αν μπορώ να έχω το μικρόφωνο χειρός, κάποιος να μου το φέρει για να αλλάζω τη διαφάνεια. Παρεμπιπτόντως, αν δείτε την καμπύλη του μελανώματος, είναι μια καμπύλη, είναι αυτή με το γκρι χρώμα, είναι μια καμπύλη, ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία, η οποία έχει τάση ανωδική σε αντίθεση με τους περισσότερους όχους που έχουν τάση καθοδική. Δηλαδή, εδώ το μελάνωμα, ας πούμε, ανεβαίνει και φαίνεται ότι σε λίγο θα περάσει την πράσινη γραμμή και μετά θα περάσει και την μπλε γραμμή. Άρα θα γίνει ο νούμερο 2 σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρεμπιπτόντως, αν δείτε τον καρκίνο του προστάτη, το λέω μόνο γιατί είναι ενδιαφέρον άσχετο με τη συζήτησή μας, βλέπετε, αν δείτε αυτή την πολύ απότομη κορυφή στην επίπτωση γύρω στο 1990, ξαφνικά δηλαδή κάτι έγινε και η επίπτωση του καρκίνου του προστάτη διπλασιάστηκε, όχι. Τι έγινε το 1990, ανακαλύψαμε ένα εργαλείο διαγνωστικό ευρείας χρήσεως, το οποίο το ξέρετε όλοι σήμερα ονομάζεται ΨΑ, δηλαδή είναι μια εξέταση αίματος, η οποία έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει τον καρκίνο του προστάτη και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο τον πληθυσμό. Αντίστοιχο εργαλείο λοιπόν σήμερα έχουμε και για το μελάνωμα και για τον καρκίνο του δέρματος. Δεν είναι μια εξέταση αίματος, αλλά είναι μια απλή εξέταση αυτή που κάνουμε με τη χρήση του δερματοσκοπίου. Και πάλι εδώ μια άλλη καμπύλη που δείχνει κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Πώς αυξάνεται η συχνότητα του μελανώματος, αυτό το είδαμε και πριν, αυξάνεται η συχνότητα του μελανώματος. Η κάτω καμπύλη, η μπλε, είναι το πώς αυξάνονται οι θάνατοι από το μελάνωμα. Η πάνω καμπύλη είναι το πώς θα έπρεπε να αυξάνονται οι θάνατοι, λογικά, με βάση την αύξηση της επίπτωσης. Δηλαδή, εφόσον έχουμε πιο πολλά μελανώματα, θα έπρεπε να έχουμε πιο πολλούς θανάτους. Δεν έχουμε όμως τόσο πιο πολλούς θανάτους. Αυτοί οι διακεκομένες γραμμές στο εμβαθό εκείνο είναι οι θάνατοι που λογικά θα είχαν συμβεί, αλλά δεν συμβαίνουν. Δηλαδή, είναι ζωές που σώζονται, αν θέλουμε, με μία έννοια. Το οποίο σχετίζεται, το οποίο σχετίζεται με δύο πράγματα. Το ένα είναι η δυνατότητα πολύ εγκαιρότερης διάγνωσης. Και το δεύτερο είναι κάποια φάρμακα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια για το προχωρημένο, για το μεταστατικό μελάνο. Τώρα, θεωρητικά αυτό θα είναι μάλλον το όραμά μας. Δηλαδή, κανείς να μην πεθάνει από το μελάνο. Φυσικά είναι ένα όραμα που μάλλον ακούγεται υπερβολικό, δεν μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά μπορούμε πιθανόν να το πλησιάσουμε, να το προσεγγίσουμε. Και για να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι χρειαζόμαστε κατά βάση δύο στρατηγικές, οι οποίες και οι δύο, η μία δεν υποκαθιστά την άλλη, και οι δύο θα πρέπει να πληρούνται και συνοψίζονται σε αυτές τις δύο λέξεις. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι εμείς που παρέχουμε την υγεία αφενός, αλλά την ίδια ώρα, δεν φτάνει αυτό, την ίδια ώρα θα πρέπει να βοηθήσει και το κοινό. Τι εννοώ? Το πρώτο κομμάτι, το δικό μας κομμάτι, αυτό που εμείς ως γιατροί προσπαθούμε να κάνουμε και οφείλουμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο, είναι με απλά λόγια αυτή η καμπύλη. Τι λέει αυτή η καμπύλη? Λέει ότι διαγνώσουμε όλο και περισσότερα λεπτά μελανώματα. Τι θα πει λεπτά? Θα πει πρόημα. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος.
όχι μόνο αυτός και η θεραπεία και η ανακάλυψη φαρμάκων, όλα αυτά, αλλά ο μέγιστος στόχος είναι προφανώς το διαγνώσουμε όσο πιο πολλούς καρκίνους μπορούμε, μελανόματα εν προκειμένου, νωρίς. Και οπωσδήποτε για να πετύχουμε το στόχο αυτό, ήδη έχουμε κάνει πολλά βήματα προόδου, στα οποία βήματα προόδου κομβικό επαναστατικό σημείο ήταν η ανακάλυψη αυτού του μικρού εργαλείου, το οποίο όσοι ήσασταν χθες το είδατε τι ακριβώς είναι και πόσο εύκολα και γρήγορα εφαρμόζεται πάνω στο δέρμα μας, το οποίο μας επιτρέπει με απλά λόγια να δούμε πράγματα με το γυμνό μάτι. Είναι τελείως αόρατα. Δεν φαίνονται καθόλου. Δεν είναι μεγέθυνση δηλαδή απλή, αλλά μας δείχνει αόρατα μορφολογικά κριτήρια που μας επιτρέπουν να ανακαλύψουμε με απλά λόγια τους καρκίνους και εμπροκειμένου το μελάνο μας σε ένα στάδιο που κλινικά δεν μοιάζει ακόμα με μελάνο. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, σε ένα στάδιο όπως η πρώτη εικόνα, που κλινικά δεν είναι τίποτα. Κλινικά είναι μια μικρή καφέ κουκίδα που ποτέ δεν θα προκαλούσε κανενός την υποψία. Με το δερματοσκόπιο μπορούμε να το ανακαλύψουμε στο στάδιο αυτό. Εντάξει, αυτά είναι νούμερα που λένε αυτό που μόλις σας είπα, πόσο καλύτερη είναι η διαγνωστική μας ακρίβεια με τη δερματοσκόπηση. Και αυτές είναι κατευθυντήριες οδηγίες από την Αυστραλία που επαναλαμβάνουν το ίδιο ότι είναι απαραίτητη η χρήση αυτού του μικρού εργαλείου σε οποιονδήποτε ασχολείται με το screening του καρκίνου του δέρματος. Και ένα ακόμη εμφαντικό παράδειγμα. Σήμερα λοιπόν, πριν από 10 χρόνια, αυτό ήταν αδύνατο, απολύτως αδύνατο, να μπορέσει ένας γιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας να διαγνώσει ένα μελάνωμα 3 χιλιοστών σε διάμετρο. Μα κατά αυτήν τα κριτήρια μας λένε ότι πρέπει να είναι πάνω από 6 για να ασχοληθούμε. Σε μια τέτοια μικρή ασήμαντη ελίτσα, κανείς δεν θα ασχολούνταν και κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ φυσικά να διαγνώσει ότι αυτό είναι μελάνωμα. Σήμερα μπορούμε όμως, και αυτή είναι η τεράστια διαφορά στη διαγνωστική μας ικανότητα χάρη στη χρήση του δερματοσκοπίου. Και ένα ακόμη παράδειγμα. Τώρα, η δική μας, ας πούμε, το δικό μας κομμάτι του ρόλου είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε την έγκαιρη διάγνωση. Βλέπει, να δω. Να δούμε. Μπα. Ωραία. Για να πάω εκεί πάλι, γιατί το μικρόφωνο εκεί είναι το πιο καλό. Τώρα. Το δεύτερο κομμάτι, ή όχι. Ναι, είναι καλύτερο. Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της συνεισφοράς στον κοινό στόχο από τη μεριά των ασθενών. Τι θέλω να πω. Αντιλαμβάνεστε, ακόμα και αν δεν είναι και κάποιος που δεν είναι γιατρός, ότι αν ένας ασθενής έρθει στο στάδιο αυτό, τότε η βοήθεια που μπορούμε εμείς οι γιατροί να του παρέχουμε, θα την κάνουμε. Θα κάνουμε τα προβλεπόμενα, θα κάνουμε την αφαίρεση, θα κάνουμε όλα όσα προβλέπεται να κάνουμε. Αλλά εξ ορισμού η βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε είναι περιορισμένη. Γιατί ο όγκος είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Άρα, αν προσέλθει ο ασθενής στη στιγμή αυτή, εξ ορισμού μπορούμε λίγο να συνεισφέρουμε στη συνολική του υγεία. Και επίσης και το στάδιο αυτό είναι επίσης πολύ προχωρημένο. Άρα, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή, θα πρέπει ο κόσμος να προσέλθει πριν δει κάτι ύποπτο πάνω στο δέρμα του, εφόσον σήμερα έχουμε την ικανότητα να βρούμε τόσο μικρά μελανόματα. Διότι αν προσέρχεται ο κόσμος σε αυτό το στάδιο, τότε δεν έχει κανένα νόημα καταρχήν ούτε το δερματοσκόπιο, ούτε το γεγονός ότι εμείς είμαστε ικανοί να το βρούμε νωρίς. Νόημα αποκτά ποτέ όταν έρχεται σε μια συνθήκη όπως χθες, που ήρθαν άνθρωποι που δεν είχαν τίποτα. Δεν ήρθαν επειδή είχαν ένα πράγμα τεράστιο πάνω στο δέρμα τους για να το δείξουν. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να γίνει. Αλλά το σπουδαίο είναι όταν έρχεται κάποιος που δεν έχει τίποτα. Και έχουμε τη δυνατότητα να βρούμε έναν όγκο σε ένα στάδιο που πραγματικά δεν απειλεί τη γενική του υγεία ακόμη. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και γρήγορη. Αυτό θα μας κολλήσει πάλι την παρουσίαση με βέβαια, γιατί ήταν ένα μικρό βίντεο που έδειχνε πόσο γρήγορα γίνεται, τέλος πάντων γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η όλη διαδικασία και προφανώς δεν υπάρχει ακτινοβολία, δεν υπάρχει τίποτα που να ήταν αντικίνητρο για κάποιον να πάει. Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό κομμάτι της συνεισφοράς από τη μεριά των ασθενών είναι κάτι χίλιο υπομένο ότι πρέπει να σεβόμαστε τον ίδιο τέτοιο που λέω και η Έλληνα στην αρχή και η ζωή αργότερα. Βεβαίως και τον χαιρόμαστε αλίμονο. Είμαστε χαρούμενοι πολύ που ζούμε στην Ελλάδα, που ζούμε σε μια χώρα με τόσο πολύ ήλιο. Ο ήλιος, όπως είπε η Έλληνα, είναι πηγή χαράς, ζωής, υγείας, ευεξίας σωματικής, ευεξίας ψυχικής. Δεν το συζητώ. Αλλά πρέπει να υπάρχει σεβασμός κιόλας
στην ηλιακή ακτινοβολία. Με απλούστερα λόγια, αν προσπαθήσουμε να το απλοποιήσω όσο γίνεται, θα έλεγα ότι το κύριο θέμα μας είναι να μην γίνεται αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι το ηλιακό έπαθλο. Όλοι το έχουμε πάθει, φαντάζομαι, κάποια φορά μικρή, ελπίζω να μην το παθαίνουμε ακόμα, αλλά είναι κάτι που οπωσδήποτε δεν πρέπει να γίνεται. Είναι απολύτως τεκμηριωμένο ότι κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, προσθέτουμε έναν πόντο στον κίνδυνο που έχουμε να εμφανίσουμε όλους τους καρκίνους, αλλά κυρίως το μελάνωμα που είναι ο πιο επιθετικός. Άρα, να μην κεγόμαστε από τον ήλιο. Και οπωσδήποτε να μην συμβαίνει, ειδικά στην ηλικία αυτή, την παιδική ηλικία. Εδώ η ευθύνη μας είναι τεράστια. Και είναι τεράστια για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το παιδί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχει την ιδία κρίση για να προστατευτεί. Δεν την έχει αποκτήσει ακόμη, θα την αποκτήσει, αλλά όταν είναι μικρό, εμείς πρέπει να φροντίσουμε να μην συμβαίνει αυτό. Και το δεύτερο είναι ιατρικός λόγος, είναι ότι το δέρμα στην παιδική ηλικία, να το πω απλά, δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί πλήρως, άρα είναι ακόμη πιο ευαίσθητο στις βλαβερές συνέπειες που θα έχει το ηλιακό έγκαυμα σε απότερο χρόνο. Άρα, να μην παθαίνουμε ηλιακά εγκάβματα σε κάθε ηλικία και οπωσδήποτε στην παιδική ηλικία. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος του ρόλου των ασθενών στο στόχο του να μην πεθαίνει κανείς από μελάνο. Γιατί ο ήλιος προκαλεί απευθείας βλάβες στο DNA, στο γενετικό μας υλικό, οι οποίες σχετίζονται με την καρκινογένεση. Να σας δείξω τώρα μερικές εικόνες, έτσι που τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες, από το πώς πάει ο κόσμος στην παραλία για μπάνιο. Σήμερα ξέρουμε πώς πάει. Πάει περίπου όπως είναι στη τελευταία εικόνα από εδώ. Αλλά οι προηγούμενες εικόνες πάλι από παραλία είναι και πάλι για μπάνιο πηγαίνανε οι άνθρωποι τότε. Και όπως βλέπετε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά ως προς το πόσο ασχολούνταν τότε με το να προστατεύονται από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και πόσο το ακριβώς αντίθετο κάνουμε σήμερα. Αυτές είναι εικόνες από παραλίες περίπου από την εποχή του 1910-20 και κοιτάξτε πώς είναι ντυμένος ο κόσμος. Εδώ ένα μοντέλο, άρα ένα πρότυπο ομορφιάς της εποχής πριν από 50 χρόνια. Δεν είναι στην παραλία, αλλά βλέπετε πόσο περισσότερο, τέλος πάντων, προστατευμένο είναι το δέρμα του σε σχέση με το σήμερα. Ένα ακόμα παράδειγμα, κοιτάξτε. Πάλι μοντέλο, δηλαδή θέλω να πω, αυτό ήταν πρότυπο διαφήμισης. Άρα θεωρούνταν το προς μίμηση πρότυπο. Και σήμερα είμαστε κάπου εδώ. Τώρα, δεν ξέρω αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο να συμβαίνει. Θα μου πείτε, επειδή το λέω εγώ τώρα ή να το πει και ένας δεύτερος μετά, θα αλλάξει, δεν το ξέρω. Αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε να υπενθυμίσουμε το αυτονόητο, να υπενθυμίσουμε ότι δεν είναι ανάγκη αυτό. Δεν είναι ανάγκη αυτό για να χαρεί κάποιος τη θάλασσα, τον ήλιο, το καλοκαίρι και όλα αυτά τα πράγματα που όλοι θέλουμε να χαιρόμαστε. Δεν είναι ανάγκη αυτό. Δεν είναι ανάγκη να πάνε τα παιδιά ή όλα 3 το μεσημέρι ολόγυμνα να κάθονται κάτω από τον ήλιο για 3 ώρες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Νομίζω ότι μπορούμε να χαρούμε την όλη αυτή τη δραστηριότητα χωρίς να κάνουμε αυτά τα ακραία πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό η εικόνα δεξιά δεν είναι πολύ ακραία. Δεν εμποδίζει από τίποτα του να χαρεί κανείς τον μπάνιο του, με απλά λόγια. Γι' αυτό το μήνυμα είναι καλό να προσπαθούμε να το υπενθυμίζουμε όσο το δυνατόν πιο συχνά. Πλησιάζοντας προς το τέλος, το ανέφερε και η ζωή. Εδώ, σε αυτό το θέμα, γινόμαστε αρκετά αυστηροί και σαφείς. Σολάρι. Υπό ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να το προτείνουμε? Απάντηση: υπό καμία. Υπό καμία. Πραγματικά υπό καμία. Διότι έχουμε πολύ ισχυρά δεδομένα ότι σχετίζεται με την καρκινογένεση του δέρματος. Εντάξει, περισσότερο με τους non-melanoma skin cancer, δηλαδή με αυτά που έχουν μιλούσει πριν η ζωή, και όχι τόσο ισχυρά στοιχεία για το μελάνωμα. Αλλά από την άλλη μεριά, για ποιο λόγο, νομίζω ότι η σύσταση εδώ πρέπει να είναι παρόμοια με τη σύσταση για το τσιγάρο. Υπό ποιες προϋποθέσεις το κάπνισμα επιβιώνει? Υπό καμία. Υπό όλες τις προϋποθέσεις, ο γιατρός θα πρέπει το μήνυμα και όλες οι υπηρεσίες υγείας, το μήνυμα να είναι σαφές. Υπό καμία. Λίγα τσιγάρα, όχι, ούτε λίγα, καθόλου. Το ίδιο και για το σολάρι. Ποτέ και το καμία προϋπόθεση, λαμβάνοντας υπόψη και την κοινή λογική, η οποία λέει ότι σε αντίθεση με τον μπάνιο στην παραλία, εδώ δεν είναι κάποια φυσική δραστηριότητα από την οποία θα στερήσουμε από τους ανθρώπους, όπως το να τους πεις μην πας στη θάλασσα. Εδώ είναι μια τεχνική δραστηριότητα που γίνεται μόνο και μόνο για αισθητικούς λόγους, με την όποια έννοια μπορεί κανένας να το καταλάβει αυτό.
Στην Αμερική παρελθόντως θα το γνωρίζετε και όχι μόνο, άλλες 4-5 χώρες το έχουν κάνει ήδη, είναι σχεδόν απαγορευμένο το σολάριο στους μη ενήλικες. Δηλαδή στα παιδιά είναι σχεδόν απαγορευμένο, αλλά και στους ενήλικες δεν συνίσταται σε καμία περίπτωση. Αυτά είναι η πρώτη απόφαση του FDA, το προσπερνώ. Τελευταίο πράγμα και με αυτό κλείνω. Όλοι οφείλουν να εξεταστούν μια φορά, δηλαδή μια απλή εξέταση του δέρματος. Το τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα και το πόσο συχνά θα πρέπει να επαναλαμβάνεται αυτός ο έλεγχος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο πιο σημαντικός από αυτούς τους πολλούς είναι η ηλικία. Τα καλά νέα είναι ότι στα παιδιά είναι πάρα πολύ σπάνιοι οι καρκίνοι του δέρματος. Δεν ασχολούμαστε πολύ με το να επανελέγχουμε τα παιδιά ετησίως, γιατί δεν έχει νόημα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, η κύρια εξαίρεση είναι αυτή η γιγάντη συγγενής πύλη που το προσπερνώ. Το μελάνο, όπως βλέπετε, ευτυχώς στις ηλικίες μέχρι τα 10 είναι σχεδόν μηδέν η επίπτωση του, δεν υφίσταται δηλαδή, σχεδόν. Αυτά είναι φυσικά πολύ καλά νέα. Το σύνολο σχεδόν των περιστατικών μελανόματος αφορούν ενήλικες και αυτά είναι πολύ καλά νέα που πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Άρα η ηλικία είναι ο πρώτος παράγοντας που μας κάνει να προτείνουμε κάθε πότε. Και το δεύτερος παράγοντας είναι αυτός, δηλαδή ότι πόσες ελιές με απλά λόγια έχει ο καθένας πάνω στο σώμα του, όσο πιο πολλές, τόσο πιο συχνός είναι ο έλεγχος τον οποίο θα πρέπει να κάνει κανείς. Με αυτό το προσπερνώ, είναι μια κουβέντα για την ψηφιακή απεικόνηση, για τη χαρτογράφηση δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που ο γιατρός θα το προτείνει σε αυτούς που το χρειάζονται. Με απλά λόγια, θα έλεγα ότι μετά την ηλικία των 50, αδρά, των 45 ή έλεγα μια φορά, μία φορά το χρόνο ένας απλός έλεγχος θα ήταν αυτό που χρειάζεται ως γενική οδηγία στον πληθυσμό. Οι υπόλοιπες οδηγίες είναι εξατομικευμένες και αφορούν τον κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά. Αυτά ήθελα εγώ να μοιραστώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους όλων και φυσικά οποιαδήποτε ερώτηση ή συζήτηση μπορούμε να την κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλια, για αυτή την ολοκληρωμένη ομιλία σου. Θα ήθελε κανείς να κάνει κάποια ερώτηση. Για τις κόκκινες ελιές, πόσο επικίνδυνες? Αυτό που φαντάζομαι, στο οποίο φαντάζομαι ότι αναφέρεστε, οι κόκκινες ελιές. Η συντριπτική πλειοψηφία των βλαβών που έχουν κόκκινο χρώμα στο δέρμα όλων μας είναι κάτι που ονομάζεται αιμαγγίωμα, κερασόχρωμο αιμαγγίωμα. Αυτός είναι ένας καλοήθης, απολύτως καλοήθης και απολύτως ακίνδυνος όντως από την μορφωρακία, ο οποίος έχει συχνότητα 100% του πληθυσμού. Δηλαδή τώρα, εάν εξεταζόμασταν όλοι, σε όλους θα βρίσκαμε στο ένα. Έστω ένα, από μία ηλικία και μετά, βέβαια. Μόνο στα παιδάκια δεν θα βρίσκαμε. Άρα, το 99,99% αυτών των κόκκινων ελιών θα είναι τέτοια κερασόχρωμα αιμαγγιώματα που δεν έχουν καμία σημασία απολύτως. Αν θέλουμε τα γνωρούμε, αν θέλουμε τα καταστρέφουμε με ένα λέιζερ με κάποιο τρόπο πολύ απλό. Τώρα, υπάρχει όμως πάντα, δεν μπορεί να υπάρχει κανόνας χωρίς εξαίρεση. Είναι αδύνατο να υπάρχει κανόνας χωρίς εξαίρεση. Η εξαίρεση εδώ είναι ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό κακοήθων όγκων που δεν έχουν χρώμα καθόλου. Ως προς το μελάνωμα είναι πολύ σπάνιο αυτό, το λεγόμενο αμελανωτικό μελάνωμα. Δηλαδή να έχει μια κόκκινη ελιά και αυτή να είναι μελάνωμα. Είναι πολύ σπάνιο. Ως προς το βασικοκυταρικό και το καθοκυταρικό καρκίνο όμως δεν είναι σπάνιο. Δηλαδή αυτά συνήθως δεν έχουν χρώμα. Δεν έχουν συγγνώμη μελάχρωση, δεν είναι καφέ. Άρα γενική απάντηση στην ερώτηση δεν μπορώ να δώσω. Γιατί υπάρχουν μέσα στις κόκκινες ελιές, υπάρχουν καλοήθεις, το 99,99% και υπάρχουν και κακοήθεις, το 0,1%. Δεν είναι κριτήριο για τον ίδιο τον ασθενή, δηλαδή να πει ότι εγώ δεν θα πάω να ελεγχθώ γιατί έχω μόνο κόκκινες ελιές. Όχι. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι αδύνατο να το κάνει αυτό ο ίδιος ο άνθρωπος. Δεν ήμασταν πάντοτε τόσο πολλοί γιατροί, δεν υπήρχαμε και δεν είχαν τόσο εύκολη πρόσβαση πάντοτε οι ασθενείς. Στο παρελθόν, ο ασθενής ο οποίος ξεκινούσε για να συναντήσει τον γιατρό στην πόλη πήγαινε με μια μεγάλη βλάβη, σαν αυτή τη μίλη που έδειξε που ήταν σαφώς ότι πρόκειται για ένα προχωρημένο καρκίνο. Και αυτός βεβαίως όταν γυρνούσε πίσω, γυρνούσε με μεταστάσεις και γυρνούσε και με ένα γρήγορο θάνατο. Αυτό λοιπόν έχει εμπεδοθεί στην ελληνική κοινωνία και μας ακολουθεί από τότε. Και αυτή είναι η ερμηνεία που έχω εγώ από τη δική μου εμπειρία. Ήθελα δύο παρατηρήσεις για το κοινό και μία για τους γιατρούς. Η πρώτη παρατήρηση για το κοινό είναι ότι
Αν κάποιος σας συμβουλεύσει να αφαιρέσετε μία βλάβη γιατί είναι ύποπτη, μην το αναβάλλετε. Αφαιρέστε την γιατί ο χρόνος καμιά φορά αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου και 6 μήνες μετά, 9 μήνες μετά μπορείτε να αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζετε την ώρα που σας έδωσε τη συμβουλή. Το δεύτερο είναι, αν έχετε μία βλάβη στα πέλματα ή στις παλάμες ή ανάμεσα στα δάχτυλά σας, αναζητήστε συμβουλή άμεσα, ακόμα και αν αυτή σας φαίνεται απολύτως αθώο. Το τρίτο που αφορά τους γιατρούς. Πιστεύω ότι οι ύποπτες για μελάνωμα βλάβες θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και νομίζω ότι συμφωνούμε. Όταν έχουμε αμφιβολία, αφαιρούνται ολόκληρες και πηγαίνουν για εξέταση και δεν αφαιρείται ένα τμήμα τους για να δούμε αν είναι καλή ή κακή. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Το σχόλιο που κάνατε και η παρατήρηση μου δίνει την αφορμή να πω κάτι που δεν το υπογραμμίσαμε ή θα έπρεπε ίσως σήμερα, το ρόλο της αυτοεξέτασης. Δηλαδή, θα πρέπει οι ίδιοι μας να κοιτάμε ό,τι έχουμε πάνω μας, αν εμφανίζεται κάτι καινούριο ή αν από αυτά που έχουμε πάνω μας κάτι αρχίζει να αλλάζει. Και αυτό είναι καθοριστικό. Οδηγός για το αν θα πάμε, καθοριστικός οδηγός για το αν θα πάμε στο γιατρό. Δηλαδή, αν εμφανίσουμε κάτι που δεν υπάρχει ή αν αλλάζει κάτι από αυτά που έχουμε, θα πρέπει να προστρέψουμε στο γιατρό. Εδώ νομίζω ότι αυτή η οδηγία νομίζω, πρέπει πάντα να συμπληρώνεται με μια λέξη για να είναι ωφέλιμη. Ο ρόλος της αυτοεξέτασης είναι τεράστιος ως επικουρικό εργαλείο, όχι ως το βασικό εργαλείο, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ακριβώς αντίθετη λογική, η οποία ήταν ότι είδα εγώ μόνος μου, δεν έχω τίποτα, δεν πάω. Δεν υποκαθιστά δηλαδή η αυτοεξέταση τη δουλειά που θα κάνει ο γιατρός με όλα αυτά τα εργαλειάκια, αλλά είναι επικουρικό εργαλείο, δηλαδή με απλά λόγια λέει ότι αν είδαμε κάτι καινούριο, κάτι που μεγάλωσε, τότε θα πάμε άλλη μια φορά, παρότι είχαμε πάει την προβλεπόμενη. Θέλω να σας ευχαριστώ όλους όσους συμμετέλεσαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η μερίδα, τον Ιατρικό Σύλλογο, την Αντιπεριφέρεια, αλλά πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους εισηγητές για τις άρτιες τοποθετήσεις και τα ανεκτήμητα στοιχεία τα οποία έθεσαν υπόψη όχι μόνο σε εμάς τους γιατρούς, αλλά κυρίως στο κοινό. Θα ήθελα να εξειδικεύσω λιγάκι, όχι σε αμυγός ιατρικά θέματα, γιατί πιστεύω ότι αυτά καλύφθηκαν επαρκώς και καλύπτονται, αλλά στην πρώτη τοποθέτηση της Έλενας, η οποία μας έκανε μία ιστορική αναδρομή της δράσης του ήλιου από τα μυθικά χρόνια, τη συντριπτική μυθολογία με άλλους λαούς, μέχρι και το σήμερα. Και θέλω να επισημάνω το εξής. Διαφορετική ήταν η συμπεριφορά του ήλιου τα παλιότερα χρόνια, παρά το γεγονός ότι την είχαν επισημάνει οι άνθρωποι με τις ειδικές εικόνες που είδαμε με τα συγκαλυμμένα πανιερά, όπως λεγόταν εκείνη την εποχή, σε αντιστοίχηση με τη σημερινή απροστάτευτη έκθεση της ακτίνης του ηλίου. Αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογο με αυτό που έπρεπε να συμβαίνει. Για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, βιώνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Γνωρίζουμε ότι με τις διάφορες βιομηχανικές διεργασίες ανά τον κόσμο καταστρέφεται το λεπτό στρώμα του όζοντος στο περιβάλλον τη Γη και το οποίο είναι ταγμένο να ανακόπτει την ένταση της δράσης των υπεριοδών ακτίνων του ηλίου. Σήμερα δηλαδή αυτή η ακτινοβολία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια και πολύ πιο επιβλαβής για τις θερματικές εξελίξεις όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά γενικότερα και της εξέλιξης των υδρών μέσω των διαφόρων μεταβολών στο DNA του. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και θα ήθελα σχόλιο από εσάς είναι κατά πόσον όλα αυτά βρίσκονται, όλα αυτά τα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν βρίσκονται σε μία άμεση συνάφεια με τις σχετικές διεθνείς και επιμέρους διοργανώσεις οι οποίες μάχονται για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και κατά πόσον αυτά λαμβάνονται υπόψη από τις οργανωμένες πολιτείες προκειμένου τα αίτια που προκαλούν αυτή την κλιματική αλλαγή και επιφέρουν αυτές τις νοσηλές καταστάσεις θα μπορούσαν να ανακοπούν. Ένα σχόλιο από εσάς, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και συγχαρητήρια και πάλι. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι η όλη διοργάνωση ήταν εξαιρετικά προσυλλογμένη, αρχής γενομένης και από το λογότυπο που βλέπουμε πάνω μας, μπροστά μας, με τις δραματικές βλάβες οι οποίες περιβάλλονται από το περίγραμμα του νομού Ημαθίας. Αυτό μας περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κλείνοντας, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Θανάση τον Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιερικού Συλλόγου, ο οποίος σήμερα μας τιμάμε την παρουσία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την επιτυχία αυτής της ημερίδας εργάστηκαν και κάποιοι άνθρωποι που είναι υπάλληλοι της περιφέρειας. Θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Θέλω να πω την υπόσχεση που έδωσα σε αυτούς τους υπέροχους γιατρούς μας ότι τόσο ως αντιπεριφερειάρχης αλλά και ως απλός πολιτής δεν σταματάω εδώ, θα είμαι πάντα δίπλα σας, γιατί το όποιο με την όποια οικονομική ενίσχυση συνέβαλε η αντιπεριφέρεια, εγώ θα πω στους πολίτες ότι εχθές και μόνο τους συμμαθιώτες που εξετάσατε, αν θα πηγαίνανε στα ιατρία σας, θα είχαν πληρώσει το πιθανό και το μεταπλάσιο κόστος της αντιπεριφέρειας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς, να είστε όλοι γεροί και πάντα έτσι, εδώ στην Ημαθία έγινε αρχή και πιστεύω ότι θα κάνουμε πολλές εκδηλώσεις μαζί. Να είστε όλοι γεροί. Σας ευχαριστώ. Εγώ είμαι αστέρι του Χάρισα, γιατί είναι αστέρι διεθνώς στο τομέα του και λάμπει ανάμεσα στους υπόλοιπους αστέρι, τους επιστημονικούς. Και αυτή είναι η δουλειά μας, να σας φωτίζουμε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μπάρμπαρα Καλιά. Περάσει ο Πρόεδρος, κ. Παπαδόπουλος, κ. Καραζιούλη. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μίτσικα. Κύριε Τελιανίδη, μας κάνετε ρυθμό. Θα παρακαλούσα τον γραμματέα του συλλόγου, τον κύριο Κατζανίδη. Η κυρία Αποστολή Σταυρούλα, ο κύριος Ζήσης Γάβρος και ο κύριος Δημήτριος Ιορδανίδης θα παρακαλούσουν να προσέλθουν. Θα παρακαλούσουν τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας, τον κύριο Παπαδόπουλο, να προσέλθει. Κύριε Διαμαντόπουλε.